κάνουμε αυτή την εκπομπή live on tape, γιατί είναι μια από τις εκπομπές οι οποίες αξίζει να γίνουν χωρίς παρεμβολές. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική ανθεκτικότητα και τα παιδιά. Τι σημαίνει ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα? Πώς μπορούμε πρακτικά να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καλλιεργήσουν την επιδεξιότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας? Η ψυχολογία δεν είναι απλώς η μελέτη της αδυναμίας και της βλάβης. Είναι επίσης η μελέτη της αρετής και της ψυχικής δύναμης. Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Ψυχική ανθεκτικότητα, λέει. Resilience. Όταν ήμασταν πριν εκτός αέρα, αυτό που έλεγα στην Αριστονίκη ήταν ψυχική θωράκιση. Όχι θωράκιση, βέβαια. Ανθεκτικότητα. Resilience. Ξέρεις, το resilience είναι, σκεφτείτε πως είναι ένα αυτοκίνητο, όταν πάει και πουλώσεις το που λένε στα κυπριακά. Δηλαδή, όταν το αυτοκίνητο χτυπήσει πάνω σε μια γωνία και η λαμαρίνα του αυτοκίνητου πάει προς τα μέσα. Resilience ονομάζεται η ικανότητα του αυτοκινήτου να επανέλθει στην κανονική κατάσταση, που αυτό το κάνει ο ειδικός, ο ισωτής, λέμε στην Κύπρο. Πώς λέει στην Ελλάδα τον ισωτή, να μάθουμε και λέξεις. Λαμαρινά, κάπως έτσι το λέμε. Ναι, ο λαμαρινάς. Λοιπόν, η resilience, που ξέρετε, ο λόγος που λέω τη λέξη στα αγγλικά δεν είναι γιατί θέλω να δείξω ότι διαβάζω στα αγγλικά. Είναι γιατί κάποιοι όροι έχουν πρωτολεχθεί στην αγγλική γλώσσα, κάποια άλλη στη γερμανική, κάποια άλλη στη γαλλική. Και δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στα ελληνικά. Resilience είναι η ικανότητα να μπορείς to bounce back. Πάλι σας λέω αγγλικά. Η ικανότητα να επιστρέψεις εκεί που ήσουν. Δηλαδή να είσαι καλά, να συμβεί κάτι, που σε όλους συμβαίνουν διάφορα, και να μπορείς να ξαναγίνεις καλά. Αυτή την αρετή είναι, είτε εν τέλει είναι η ικανότητα η οποία την αποκτάς με εμπειρίες, με την πάροδο του χρόνου. Ναι, εξειδικευμένη ικανότητα. Εξειδικευμένη ικανότητα. Θα μας τα πει καλύτερα στον Αριστονίκη, ρε παιδιά, γιατί εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός. Το έχω ξαναπεί. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που βρήκαμε, το οποίο νομίζω ότι εξηγεί έτσι με απλά λόγια, εννοείται ότι το έχουμε κάνει voice-over, τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα ή αλλιώς στα αγγλικά resilience. Πάμε και επανερχόμαστε με την Αριστονίκη. Φέρνουμε και επανερχόμαστε. Ξαναβρίσκουμε τις ισορροπίες μας. Κολυμπάμε και δεν πνιγόμαστε. Λυγίζουμε, αλλά δεν σπάμε. Αυτή η εσωτερική δύναμη είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας φιλοδοξίες. Όπως όλες τις ικανότητες, η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να διδαχθεί στον άνθρωπο. Χρειάζεται εξάσκηση. Υπάρχουν κάποια βασικά θεμέλια: ικανοποιητικός ύπνος καλής ποιότητας, ήπια άσκηση και χρόνος μόνο για τον εαυτό μας μέσα στη μέρα. Κάνοντας τα αυτά, μπορούμε να ανθίσουμε. Και we bounced back. Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ, Αντίκη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευτυχώς πάλι είσαι εδώ σήμερα. Ήθελα να την είχα κάθε μέρα, οπότε να την έχω δύο μέρες στη σειρά είναι μεγάλη χαρά. Είναι ζωντανή κυκλοπαίδεια. Ναι. Με σάρκα και οστά, πραγματικά. Πάλι είχαμε σημειώσεις. Μας έχει βρει κάτι τέστη να τα δούμε μετά. Και άλλες σημειώσεις πιο κάτω. Χαμός. Επειδή την αγαπώ πολύ, όταν τη βάζω συχνά θέματα, τη λυπάμαι, γιατί λέω ότι διαβάζει. Εντάξει, αλήθεια να λέγεται, θυμάστε που είχαμε κάνει όλοι μαζί μια εκπομπή για τον εργασιομανία. Και ανακαλύψατε ότι είμαστε όλοι εργασιομανοί. Είμαστε όλοι, όλοι και οι τρεις που βρισκόμαστε εδώ, είμαστε όλοι εργασιομανείς. Ναι. Ίσως και τηλεομανείς, γιατί την τηλεομανία έχω μια νέα εκπομπή. Θα την κάνουμε, ναι. Έχω στάρκη. Α, τα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό να είναι η τριάδα τηλεομανία. Σήμερα έχει έρθει μια πολύ σπουδαία επιστολή, την οποία εννοείται θα πάρει το χρόνο της για να τη δείτε, γιατί είναι πολλές αυτές που είναι μαζεμένες, που είναι μια κοπέλα η οποία όλο σπουδάζει. Και όλο δεν είναι ευχαριστημένη από εκεί που έχει φτάσει. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό. Εσύ που είσαι διαβασμένο παιδί, άρχισε. Ψυχική ανθεκτικότητα. Λοιπόν, να τη ρωτάς. Ψυχική ανθεκτικότητα. Ό,τι διάβαζα στην προετοιμασία της εκπομπής, έτσι συμπυκνωμένα αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι πώς να το πούμε.
αυτό που είπα και πριν στη Θέκλα, όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή, ότι δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Δεν είναι κάτι το οποίο διαβάζοντας ένα βιβλίο το μαθαίνεις, αλλά με την πάροδο του χρόνου και με τις εμπειρίες που κουβαλάς πάνω σου, καλές, αλλά κυρίως μάλλον κακές, κάποια στιγμή θεωρώ ότι μπορείς να την αποκτήσεις. Ναι, την αποκτάς, αλλά και την, τουλάχιστον στα παιδιά μπορούμε να την, έτσι, να την, τους εκπαιδεύσουμε για αυτήν. Γιατί είναι τα αρνητικά συμβάντα, τα επώδυνα γεγονότα, είναι κάτι που όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά θα έρθουμε κάποια στιγμή. Οπότε, από τη στιγμή που ξέρουμε και υπάρχουν για προγράμματα, είτε για να θωρακίζεις τάξεις, υπάρχουν ειδικά προγράμματα για να προάγει η τάξη την ψυχική ανθεκτικότητα. Η σχολική τάξη. Η σχολική τάξη. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία βοηθούνται τα παιδιά μέσα από αυτό να προάγουν. Να ενδυναμωθούν, αν θέλεις, ούτως ώστε σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοια γεγονότα να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μιλάς για το εξωτερικό, να υποθέσουμε. Ναι, πάντα. Μιλάς για βόρεια Ευρώπη, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν τα εργαλεία, γιατί να μην τα χρησιμοποιούμε για να υποφεληθούμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερωτησούλα, έτσι λίγο απλοϊκή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκγενετής, λόγω κληρονομικότητας, είναι πιο ανθεκτικοί από άλλους? Η βιβλιογραφία δεν λέει ότι υπάρχει, είναι γενετική προδιάθεση, αν θέλεις, η ανθεκτικότητα, ούτε είναι σταθερό χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας. Άρα είναι κάτι που μαθαίνεται. Είναι κάτι που μαθαίνεται, ωστόσο υπάρχουν γνωρίσματα της προσωπικότητας που βοηθούν στο να είμαστε ανθεκτικοί. Όπως παραδείγματος χάρη η εξωστρέφεια. Mm-hmm. Όπως το να είμαστε άνθρωποι έτσι καλόβουλοι, γενικότερα αυτό, να φιλικοί, μας κάνει τους άλλους να μας συμπαθούν πιο εύκολα, και αυτό βοηθάει στο όταν υπάρξουν δύσκολες καταστάσεις να συμπαραστέκονται να οι άλλοι, στήριγμα. Να έχουμε στήριγμα, ένα δίκτυο υποστήριξης, ούτως ώστε να μπορέσουμε πιο εύκολα να ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη διάκριση, γιατί άλλες φορές, σε άλλες εκπομπές λέμε να μην είμαστε πολύ καλόβουλοι, να μην είμαστε... Αλλά είναι άλλο το καλόβουλος και άλλο το καλόβολος. Ναι. Καλόβολος σημαίνει ίσως έχεις μια καλή πρόθεση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια προθυμία να βοηθάει, είναι δεχτικός, είναι ανοιχτός, ναι, σε αλλαγές. Λάθος, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Καλόβολος είναι κάποιος ο οποίος δεν θα δημιουργήσει θέματα στο περιβάλλον, δεν θα είναι επειδή με αυτός ο ιδιότροπος, ο γκρινιάρης, πολλοί θα πούνε αμάν, θα πάνε να συνεργαστούν με τη Θέκλα και θα ταλαιπωρηθώ, για παράδειγμα. Ναι. Είναι κάποιος ο οποίος θα πεις, ωραίος τύπος, ξεκάθαρος, μπορείς να εξηγηθείς μαζί του. Ενώ το καλό βούλος, ίσως είχε κάνει με τα κίνητρα. Με τη βούληση, ναι. Ναι. Κάποιος που έχει καλά κίνητρα. Ρε Αριστονίκη μου, δεν μου λες, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την τύχη, ατυχία, κατάρα, ευλογία, να έχουν μεγαλώνοντας τραυματικά γεγονότα στη ζωή τους. Πολύ σημαντικά. Πως τα λέτε ορόσημα. Mm-hmm. Π.χ. ένα παιδί που χάνει το γονιό του στην εφηβεία. Ή ένα παιδί που έχει ένα αυτοκινητικό ατύχημα, στο οποίο τραυματίζεται σοβαρά και χρειάζεται περίθαλψη και ίσως έχει κάποιες συνέπειες από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν πιο ανθεκτικοί από άλλους, επειδή ακριβώς πιο νωρίς τους δόθηκε η ευκαιρία να εξασκήσουν αυτή την ικανότητα, ίσως, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να γίνουν πιο ανθεκτικοί, αλλά θα μπορούσε και να είναι και πιο ευάλωτοι. Ακριβώς. Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα και το δίκτυο υποστήριξης. Οι έρευνες έχουν δείξει σχεδόν όλες ότι άτομα τα οποία έχουν συμβεί στη ζωή τους τόσο νωρίς κιόλας, τόσο τραυματικά γεγονότα και είχαν γονείς, αν δεν είχαν να κάνουν αυτό το τραυματικό γεγονός με την απώλεια κάποιου γονιού, γενικά με την δυσκολία στο να ανταποκριθεί ο γονιός ή οι γονείς στο ρόλο του, που στάθηκαν δίπλα τους ή κοινωνικό δίκτυο που στάθηκε δίπλα τους και είχαν ενήλικες που ήταν πρότυπο για αυτά, τότε μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Άτομα τα οποία δεν είχαν κανέναν, ακόμα και αν είχαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως αυτά που είπαμε πριν, τα οποία βοηθούν τα θετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο να είναι πιο εύκολα ανθεκτικοί,
τότε ήταν πιο δύσκολο για αυτούς, γιατί είναι, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες τις μικρές, είναι πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς καμία υποστήριξη, ενώ έχεις όλες τις καλές προϋποθέσεις σαν άτομο, να ανταπεξέλθεις με μια, ας πούμε, ένα κοινωνικό δίκτυο και ένα οικογενειακό δίκτυο που λείπει παντελώς, δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό ίσως και τα παιδιά, τα οποία είναι αποτυχερά και έχουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου από νωρίς. Δηλαδή κάποια παιδιά, εγώ τώρα μιλώ εμπειρικά, ότι κάποια παιδιά τα οποία μπορεί στα 12, στα 8, στα 10, στα 15, να είχαν, ρε παιδί μου, κάτι που να τους ταλαιπωρούσε, να είχαν δεχθεί bullying στο σχολείο και να χρειαζόντουσαν ψυχική υποστήριξη ή να είχαν κάποιο άγχος, οτιδήποτε, και οποιαδήποτε συμπτώματα πάει κάποιος στο παιδί του, στο παιδοψυχολόγο. Παιδί που έχει δεχθεί ψυχοθεραπεία ή που έχει συμμετέχει σε ομάδες, συμμετάσχει σε ομάδες, γιατί γνωρίζω ότι γίνονται και ομάδες στις οποίες διδάσκονται δεξιότητες τα παιδιά. Δεν είναι, γίνονται τέτοιες ομάδες. Φυσικά, φυσικά. Ομάδες με παιδοψυχολόγο, ο οποίος μέσω της τέχνης συνήθως ή μέσω διαφορών δραστηριοτήτων διδάσκει στα παιδιά πώς να αποκτήσουν κάποιες ψυχικές ικανότητες. Δουλεύεις πιο πολύ με την αυτοεικόνα ή αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Τα οποία είναι βασικά χαρακτηριστικά. Τα οποία είναι για πάρα πολύ βασικά για την ανθεκτικότητα. Και είναι και εμπλέκεται και ο κλάδος της θετικής ψυχολογίας. Πες μας λίγο για τη θετική ψυχολογία. Και πριν μας πει όμως, επειδή τώρα ξύπνησα, άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο νέο και θέλω να σου πω συγχαρητήρια και στον αέρα. Πολύ. Η φίλη μας έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο ηλεκτρονικό. Που τι τίτλο έχει? Παίζοντας με το παιδί μέσα μας. Παίζοντας, παύλα, ζώντας με το παιδί μέσα μας, το οποίο το έχουμε ξαναναφέρει εδώ στην εκπομπή, το οποίο μπορεί κάποιος να το αγοράσει online και είναι ένα εγχειρίδιο στο οποίο υπάρχουν πόσες ασκήσεις. Πάρα πολλές ασκήσεις. 286 ασκήσεις. Τις οποίες μπορούν να κάνουν είτε εκπαιδευτικοί με τα παιδιά, είτε θεραπευτές με τα παιδιά, είτε γονείς με τα παιδιά. Mm-hmm. Το οποίο το έχω διαβάσει όλο πριν να το παραδώσω στο εκδοτικό οίκο, επειδή είμαστε τόσο καλές φίλες, υποβάλλουμε μία την άλλη σε αυτό το βασαριστήριο, το μαρτύριο, να διαβάσει μία τα κείμενα της άλλης που μπορούν να παραδοθούν, υποβληθούν για έκδοση. Και το βιβλίο αυτό πάει πάρα πολύ καλά ηλεκτρονικά και θα μεταφραστεί και στη γαλλική και στην ιταλική. Και στην αγγλική και σε ποια άλλη γλώσσα. Και στα γερμανικά. Και στη γερμανική. Πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια Κύπρια ψυχολόγο, διδάκτορα σχολικής εξελικτικής ψυχολογίας, η οποία γράφει ένα εγχειρίδιο που είναι για την ανάπτυξη δεξιοτήτων θετικής ψυχολογίας και είναι εγχειρίδιο για γονείς, για εκπαιδευτικούς και για θεραπευτές, το οποίο θα μεταφραστεί σε 4 γλώσσες ευρωπαϊκές. Άρα, συγχαρητήρια, Αριστονίκη μου. Είπε μου το πριν λίγο, παιδί μαλά σου, λέει, επειδή εγώ πρωτόρθω στο γύρισμα, είχα κάνει ένα power nap. Δηλαδή, κοιμήθηκα έτσι για μισή ώρα και ξύπνησα στις 2:30. Τώρα ξύζω, μπράβο κόρη, μπράβο. Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζω αν έχει άλλον συγγραφέα Κύπριο, ο οποίος να έχει μεταφραστεί σε τόσες γλώσσες και μάλιστα σε ένα εγχειρίδιο το οποίο χρησιμοποιείται σε διδασκαλία και σε θεραπεία. Μπράβο. Λοιπόν, πες μας τώρα για τη θετική ψυχολογία. Γιατί λοιπόν, το εγχειρίδιο σου είναι για θετική ψυχολογία, παραδέξου ναι, το. Είναι βασικά στη θετική ψυχολογία, αυτό που είναι κλάδος της κλινικής ψυχολογίας, είναι ένα, αν θέλεις, μια θεώρηση του Σέλιγκμαν, πρόσφατη μπορούμε να πούμε, ο οποίος λέει ότι στην ψυχοθεραπεία, αντί να εστιαζόμαστε στα αρνητικά γεγονότα που έχουν συμβεί στους ψυχοθεραπευόμενους μας και γενικότερα στους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια, μπορούμε να μιλάμε για τα θετικά τους στοιχεία, αυτά δηλαδή που τους έχουν βοηθήσει, τις επιτυχίες που είχα στη ζωή τους και τους βοήθησαν να ανταπεξέλθουν σε αντίξουες συνθήκες ή γενικότερα τα κατάφεραν, ήταν πολύ δύσκολα έργα μπροστά τους και τα κατάφεραν και πήραν αυτό που ήθελαν, τέλος πάντων βγήκανε σώοι από αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να τους υπενθυμίσουμε αυτόν τον πολύ καλά κρυμμένο, επιτυχημένο εαυτό που έχουν μέσα τους, ούτως ώστε να πάρουν θάρρος και να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά γεγονότα που έχουν μπροστά τους με βάση αυτό που λέμε στην συστημική ψυχοθεραπεία απόθεμα. Με βάση το απόθεμα, το ψυχολογικό απόθεμα που έχουν. Αν έχεις απόθεμα. Αν έχεις απόθεμα. Αν έχεις απόθεμα. Λες ότι είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι απόθεμα έχουν.
Δεν το έχουν ανακαλύψει. Που δεν, ναι, το αγνοούν ή το θεωρούν δεδομένο. Mm. Ή γενικά υποτιμούν τον εαυτό τους και θεωρούν ότι δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εκπομπή που κάναμε με τη δόκτωρα Ελεονόρα Παπαγιώργη. Όχι, δεν την είδα. Ήμουν σε κατάσταση. Ήταν επίσης tutorial, κύριε Κομπή. Είμαι σίγουρη ότι έπαιξε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Εξαιρετική εκπομπή. Ακούω συνεχώς πολύ ωραία σχόλια από όλο. Από όλη την Κύπρο και την Ελλάδα, γιατί την έχουμε, τη βλέπουμε και στην Ελλάδα, που μας είχε δώσει έτσι με ένα πολύ ενθαρρυντικό τρόπο η Λεωνόρα και πολύ εμψυχωτικό, μας είχε δώσει τρόπους με τους οποίους οι γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν την υγιή τους αυτοπεποίθηση. Ναι, αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση. Πώς να την ενισχύσεις, πώς να την δώσεις. Και ήταν και εκείνο έτσι, της θετικής ψυχολογίας θέμα. Και μάλιστα, δηλαδή, ό,τι υπόθηκε, ό,τι λέχθηκε, έβρισκε εφαρμογή όχι μόνο στα παιδιά, και στους έφηβους και στους ενήλικες, σε όλους, ανεξαιρέτου, ήταν τρομερό. Δηλαδή, και γι' αυτό σας φέρνουμε εδώ, θα το ξαναπώ, γι' αυτό φέρνουμε εδώ τους ανθρώπους που έχουν γνώσεις και που θέλουν να τις μοιραστούν μαζί μας και να τις μοιραστούμε και με τον κόσμο, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Σου ανοίγει τα μάτια και επειδή ο κόσμος παρακολουθεί την εκπομπή, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται κάπου που να μην έχει τη δυνατότητα να έχει βοήθεια από κάποιον ειδικό. Πώς πάθαμε εμείς στο χωριό, ξέρεις τι πάθαμε εμείς στο χωριό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τσίμισαν τον Παναγιώτη Σφίκες και είχε μια αλλεργική αντίδραση που θέλαμε 40 λεπτά για να πάμε στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Κάποιος ο οποίος ζει. Είμαστε στο χωριό και παραθερίζαμε. Κάποιος ο οποίος ζει στο χωριό και του τύχει κάτι και είναι επίγον, δεν είχε ούτε διανυχτερεύον φαρμακείο στην περιοχή. Ούτε κάποιες πρώτες βοήθειες δεν εκτελεύουν. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν είτε σε απομονωμένες περιοχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είτε άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα ώστε να πάρουν ταξί ή να πάρουν ένα μέσο μαζικής συγκοινωνίας για να πάνε να επισκεφτούν κάποιον ειδικό. Γιατί, όπως είπαμε πολλές φορές, υπάρχουν ειδικοί ψυχικής υγείας και στο δημόσιο που οι δικαιούχοι μπορούν να τους δουν δωρεάν ή με ελάχιστα χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε ξένες χώρες. Δηλαδή, Έλληνες και Κύπροι που έχουν μεταναστεύσει σε χώρες στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Αυστραλία, για παράδειγμα, που μπορεί να ζει σε μια αγροτική περιοχή, που είναι πολύ δύσκολο να έρθει κοντά σε υπηρεσίες, mm-hmm. οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να δουν ψυχολόγο. Οπότε, κάποιες από αυτές τις εκπομπές μας είναι καλό να είναι και πρακτικές. Δηλαδή, να πει κάποιος: θα δω την εκπομπή σήμερα, θα ακούσω αυτά που θα πει αριστονική. Θα νιώσω καλύτερα. Και θα βοηθηθώ. Mm-hmm. Δηλαδή, θα τα χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό είπα τη λέξη tutorial, όχι ότι. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν είμαι ειδική για να κάνω tutorials, αλλά εννοείται ότι κάποιος που είναι το ακαδημαϊκό του αντικείμενο είναι πολύ ειδικότερο σε μου. Όμως θέλουμε και τέτοιες εκπομπές που τη βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, να τη ξαναδώ, να δω εκείνο το κομμάτι, πώς μπορώ να το εφαρμόσω πάνω μου, να το εφαρμόσω πάνω στο παιδί μου. Εφαρμόσω στην τάδε συνθήκη στην άλλη. Λέξεις κλειδιά, φράσεις κλειδιά, ναι, που λειτουργούν σε όλους. Και τούτο που είπες με το απόθεμα. Είναι αλήθεια ότι όταν είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν συνειδητοποιούμε ότι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα που είμαι στα παντώματα, εγώ τώρα που είμαι όπως ήσουν εσύ τη Δευτέρα, γιατί το θυμηθήκα, εγώ που είμαι έτσι, έχω υπάρξει και καλύτερα. Έχω ξαναυπάρξει στα παντώματα και ξανασηκώθηκα. Άρα μπορώ ξανά να τραβήσω προς τη δόξα. Γιατί αυτό είναι η ζωή μας. Δεν είναι μια ευθεία, δεν είναι flat. Flat είναι μόνο ευθεία στο καρδιογράφημα των πεθαμένων. Η ζωή ενός ζωντανού ανθρώπου είχε και τα ups και τα downs. Στα πανεβάσματα. Ναι, μέσα σε μένα μας ξύπνησε ακόμη μου έτσι του ύπνου. Και μετά ξαφνικά ξύπνησε. Οπότε, αριστανίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, η βασική διαφορά ανάμεσα στην κλασική ψυχανάλυση. Πάλι με την ψυχανάλυση. Κλασική ψυχοθεραπεία. Όχι, συγγνώμη. Λοιπόν, μην πεις τη λέξη ψυχανάλυση. Μην την πεις. Ψυχοθεραπεία, λοιπόν. Γιατί δεν θέλω να μου την πεις. Και στη θετική ψυχολογία είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι κοιτάζετε να βγάλετε μέσα από τον ασθενή, ναι, τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αυτοβοηθηθεί, ενώ στην κλασική ψυχοθεραπεία κοιτάζει καθ' αυτό το γεγονός και το πρόβλημα και το αναλύεις. Ποια είναι ακριβώς η διαφορά? Κοίταξε να δεις, αυτό δεν σημαίνει ότι στα άλλα είδη ψυχοθεραπείας δεν χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική. Αυτή είναι μια καινούρια θεωρία, μόλις το 1999. Mm.
Όπου ο Σέλιγκμαν είχε παλιότερα κάνει μια θεωρία που μιλούσε για τη μαθημένη αβοηθησία και στον αντίποδα αυτής της θεώρησης έκανε την άλλη θεωρία που μιλάει για μαθημένη αισιοδοξία. Οπότε βασικά ισχυρίζεται ότι εστιάζεται πάνω στα θετικά χαρακτηριστικά των ατόμων και μέσα από τα θετικά χαρακτηριστικά των ατόμων τα βοηθάει στο να ανακαλύψουν πιο εύκολα την δύναμή τους και μέσα από αυτό να ενδυναμωθούν και να προχωρήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιούν και άλλες θεωρήσεις ή και άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορεί να μην το αναφέρουν με αυτόν τον τρόπο, να το αναφέρουν με διάφορους άλλους τίτλους, ας το πούμε. Απλά λέμε και την απαρχία, από πού στηρίζεται, αν θέλεις, η ανθεκτικότητα και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα της ανθεκτικότητας, γιατί τα τελευταία χρόνια μιλούμε πολύ για ανθεκτικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν προϋπήρχε αυτός ο όρος, όπως και για τον bullying. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μοδός το να μιλάμε. Έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, αλλά πάντα υπήρχε. Καλύτερα να είναι της μόδας όμως τέτοιες έννοιες. Ναι, είναι καλό φυσικά, πράγμα να είναι τέτοιες έννοιες στη μόδα, γιατί οι άνθρωποι αφυπνίζονται. Ουσιαστικά αντιλαμβάνονται ότι αυτό που μου συμβαίνει έχει όνομα. Είναι εκφοβισμός, είναι bullying. Ή αυτό που χρειάζεται να αναπτύξω είναι το resilience, που την ψυχική μου ανθεκτικότητα για να μπορώ να επανέρχομαι μετά από μια ταλαιπωρία. Ερώτηση. Θέλω να το κάνουμε έτσι με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαι 18 χρόνων. Ναι. Βιώνω ένα άσχημο διαζύγιο των γονιών μου. Και μάλιστα είναι και εποχή που πρέπει να φύγω να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αγγλία. Και επισκέπτομαι έναν ψυχολόγο, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας. Πρακτικά, τι θα άκουγα από τον ψυχολόγο? Από πού θα καταπιανόταν, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις του προς εμένα? Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει πάει ποτέ στο ψυχολόγο? Πώς φαίνεται, ειλικρινά δεν έχω πάει, ιδέα, δεν γιατί όντως προσπαθώ να βάλω έτσι ένα παράδειγμα στο οποίο ένας νέος βρίσκεται, ας πούμε, σε ένα διέξοδο. Απ' τη μια πρέπει να απομακρυνθεί από το σπίτι του, δεν μπορεί να έχει την προσοχή του εδώ στην Κύπρο και από την άλλη βιώνει ένα πράγμα το οποίο ξέρει ότι όταν θα γυρίσει πάλι πίσω θα βρει συντρίμη, ας πούμε. Τι κάνω? Κοίταξε να δεις. Ο κάθε θεραπευτής, ανάλογα με την προσέγγιση του, ακολουθεί και το κανονολόγιο, ας το πούμε, της συμβουλευτικής στήριξης. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε αυτή η καινούργια θεώρηση, η οποία είναι καινούργια όπως έχω πει, είναι κλάδος της κλινικής ψυχολογίας και κανείς για να θεωρήσει τον εαυτό του ψυχολόγο θετικής ψυχολογίας πρέπει να κάνει εξειδικευμένο μεταπτυχιακό σε αυτό τον τομέα. Εγώ δεν το έχω αυτό το μεταπτυχιακό. Όχι να πάει να πιέσει τον κανεί, πόσα μεταπτυχιακά φτάνει. Βάζει στοίχημα ότι στην επόμενη πενταετία θα το έχει κάνει. Μας πει, έχουμε πάρει και το μάστερ στην θετική ψυχολογία, ναι. Όχι, όχι, εντάξει. Εντάξει. Κάνω άλλα πράγματα τώρα, δεν έχω χρόνο. Μπράβο. Αυτή είσαι. Αυτή είσαι. Θυμάσαι. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να μιλάς με ένα φίλο σου και αν και οι δυο άνθρωποι που έχουν τη σχέση, την φιλική, είναι καλόβουλοι ο ένας για τον άλλον, μπορεί να σπρώξει ο ένας τον άλλον στο να κάνει πράγματα φοβερά. Θα το πω δημοσίως. Το 2011 εγώ είχα φάει μια μεγάλη κατραπατσά, που λέμε στα κυπριακά. Είχα φάει τα μούτρα μου. Επειδή έκανα το λάθος να ασχοληθώ με την πολιτική και είχα πάθει μια μεγάλη επαγγελματική, οικονομική, προσωπική, συναισθηματική ζημιά. Και εκείνη την μέρα το γνωρίζω αυτή την κοπελιά από εδώ. Η οποία μόλις είχε έρθει στην Κύπρο μετά από πόση παραμονή στην Ελλάδα, πόσα χρόνια. 13 χρόνια. Μετά από 13 χρόνια όπου σπούδαζε και εργαζόταν στην Ελλάδα. Έρχεται αυτή η κοπελιά, γνωριζόμαστε και να με σπρώχνε συνέχεια. Μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Μπορείς να εργαστείς ξανά ως ψυχολόγος. Μπορείς να κάνεις πράγματα. Θυμάσαι, ξέρεις πόσες φορές με έσπρωχνε. Είσαι αγόρι, άσε με πιέζεις. Άσε με στην κατάθλιψη μου. Άσε με στο... Και αυτή η γυναίκα, γι' αυτό την αγαπάω τόσο πολύ, γι' αυτό την έχω μέσα στην καρδιά μου και γι' αυτό μάλλον. Και γι' αυτό και για άλλα που ξέρεις. Γιατί ήταν η γυναίκα αυτή η οποία την ώρα που όλοι με είχαν εγκαταλείψει. Την ώρα που οι περισσότεροι, γιατί υπήρξαν και άλλοι, ξέρετε ποιοι είστε, δυο-τρεις στενείς φίλοι και συνεργάτες που με αγαπάτε και σας αγαπώ, οι οποίοι ήταν δίπλα μου. Οι υπόλοιποι με είχαν εγκαταλείψει. Ήμουνα καμένο χαρτί. Σου λέει, ψυχολόγος, η οποία προσπάθησε να εκλεγεί ως βουλευτής, απέτυχε παταγωδός, την κοροϊδεύει όλη η Κύπρος, δεν εργάζεται, δεν έχει δουλειά, είναι απαγορευμένη από τις τηλεοράσεις και τα μίντια που ήταν προηγουμένως, άρα καταστράφηκε. Και αυτός ο άνθρωπος στάθηκε δίπλα μου.
χωρίς να είναι η θεραπεύτρια μου, σε φιλικό επίπεδο. Και με σπρώχνει. Και μου λέγε, μπορείς, κάθεσε, γράψε βιβλίο. Το βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή μετά από δική της παρότρινση το έγραψε. Κάτσε, κόρη, γράψε, λέει μου, αφού διάβασε το προηγούμενο, είναι καλό. Ή μετά μου λέγε, είχαμε κάνει το 13, πότε ήταν, μου κάναμε μια διαδικτυακή εκπομπή που ήταν δική της ιδέα. Εντάξει, το 13 με 14, ενώ το 14 μάλλον. Το 14 προς 15. Ναι. Ενώ είχαμε την προηγούμενη τηλεοπτική χρονιά μαζί πάλι, γιατί είναι η πιο στενής μου φίλη και συνεργάτης, μαζί πάλι είχαμε κάνει σε ένα μικρό τοπικό κανάλι μια εκπομπή, η οποία κόπηκε για λόγους που δεν καταλάβαμε ακόμη, και κόβεται εκείνη η εκπομπή και είμαι ξαφνικά χωρίς εκπομπή. Και μου λέει, θα κάνουμε κάτι στο YouTube. Της λέω, την όρεξη που έχω τώρα, δεν έχω λεφτά. Με έσπρωξε και κάναμε εκείνη τη διαδικτυακή εκπομπή που τον ονομάσαμε Like Thecla, που ήταν με τον Λουκά τον Χριστοδουλή, τον δημοσιογράφο, τον φίλο μου. Μια μέρα θα το φιλοξενήσουμε τον Λουκά. Λουκά μου, σ' αγαπώ πολύ. Με έσπρωξε ρε στον Νίκη να το κάνουμε. Δεν είχα καμία διάθεση, θυμάσαι. Σου λέει, βαριέμαι, άσε με, πού να βάφουν. Και εκείνη η εκπομπή, το Like Thecla, αποτέλεσε τη βάση για το κανάλι μου στο YouTube, το οποίο σήμερα έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές. Και πόσους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή καθημερινά, Έλληνες από όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η γυναίκα που με έσπρωξε να ενεργοποιήσω το κανάλι μου στο YouTube. Αυτή είναι η γυναίκα που με βοήθησε να έρθω πίσω. Γι' αυτό την αγαπώ. Γι' αυτό την εκτιμώ. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και όσους διαρωτάστε, γιατί έχουμε μια διαφορά ηλικίας, είμαι μεγαλύτερη. Γιατί έχω τόση αγάπη και τόση σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί στις δύσκολες μου στιγμές, στις στιγμές που ήμουν ακάτω και δριός πεσούς εισπάς ανήρ ξυλεύεται, mm-hmm. Δηλαδή, όταν είσαι στην πιο δύσκολη σου φάση, θα έρθει ο καθένας να δείξει το ποιόν του και να προσπαθήσει να σε κοροϊδέψει, να σου μιλήσει υποτιμητικά. Αυτή η γυναίκα με στήριξε. Επομένως, έρχεται και τεκμηριώνει αυτό που ξεκίνησες στην κουβέντα σου και είπες ότι το περιβάλλον, ίσως και κάποιοι φίλοι, χρησιμοποιώντας αυτή τη θετική ψυχολογία, τη θετική προσέγγιση, έρχονται και βοηθάνε επί της ουσίας. Να πω όμως και εγώ κάτι, γιατί δεν είναι μόνο έτσι. Εγώ λέω τη δική μου πείρα. Ναι. Εγώ χάρη στη Θέκλα είμαι εδώ που είμαι σήμερα, γιατί είναι η μόνη. Δεν μου λέει κόρη μου, έχει ένα δάχτυλο. Έχει το βιογραφικό τη παιδιά, είναι 24 σελίδες. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ότι είναι η μόνη γυναίκα συνάδελφο που με στήριξε, γιατί κανένα άλλο συνάδελφο δεν με στήριξε. Γιατί εγώ με το μυαλό τη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθα, έστειλα πρόσκληση σε όλου σχεδόν του συναδέλφου. Το είχα πει τότε. Σου είπα, μην περιμένει συναδελφική ενηλικία. Γιατί ήμουν, δεν ξέρω πώ να με ονομάσω τότε. Και κανένα δεν με στήριξε, μόνο η Θέκλα. Οπότε να μην λέμε, να δεν είμαι καμιά. Ναι, αγάπη μου, ήταν αλλά. Εντάξει, αυτό. Το γεγονό ότι εγώ σε στήριξα όπω στηρίζω και θα στηρίζω και άλλα νέα παιδιά τα οποία ζητούν τη στήριξή μου, τη φιλική, τη ψυχολογική, όχι να γίνουν πελάτες μου, ενώ συνάδελφοι νεαροί που μου στέλνουν mail, ξέρετε ποιοι είστε, που μιλούμε στο τηλέφωνο, που έχουμε μια φιλική σχέση και έχουν όλη μου την αγάπη, όπως και όλα τα νέα παιδιά, και γι' αυτό και ασχολούμαι ακόμη και με το θέμα της νομοθεσίας και του Μητρώου Εγγραφής Ψυχολόγων, γιατί που πλέον δεν με απασχολεί εμένα, γιατί έχω σταματήσει να εργάζομαι ως ψυχολόγος, αλλά με ενδιαφέρει για το μέλλον των νέων παιδιών, των μελλοντικών συναδέλφων, που είναι κρίμα που ταλαιπωρούν. Εγώ είμαι πάντοτε ανοιχτή με τους συναδέλφους, ξέρεις γιατί όταν ήρθα εγώ στην Κύπρο το 97 και πήγα αθώτερη από ό,τι ήσουν εσύ. Και πήγα στην Πάφο, όπου είχε εκεί δυο συναδέλφους, μεγαλύτερες στην ηλικία, δεν ήταν καν Κύπρες. Και πήγα εγώ με συντρελή χαρά, γεια σας, ήρθα, μπορώ να έρχομαι εδώ στο μαγαζί σας. Κάτι είχαν εκεί πέρα. Πόσο αφέλεις. Ναι, θέλω να έρθω να βοηθήσω εθελοντικά, να πάρω πύρα. Και πήρα, πόρτα. Πήρα, ρε παιδί μου. Ναι, και ένιωσα έτσι μια αρνητικότητα και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ενώ μέσα στο μυαλό μου είναι πολύ όμορφο οι μεγαλύτεροι, τους νεότερους, να τους αγκαλιάζουμε, να τους ενθαρρύνουμε. Μην ανησυχείτε, Κύπριες και Κύπριοι ψυχολόγοι, ψυχολόγες και ψυχίατροι, έχει δουλειά για όλους η Κύπρος. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δεν ζούμε σε μια χώρα που δεν έχει κόσμο, που δεν χρειάζεται ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετικό να αγκαλιάζουμε αγάπη όλοι, όλους. Μόνο καλό θα μας κάνει. Γιατί ζούμε σε μια χώρα, αγαπητέ, που ακόμη και σε εντός επαγγελματιών ψυχικής υγείας συναντάς τέτοια φαινόμενα. Τα κάνω. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, και ούτε υπονομέκα, γενικότερα.
Δεν να περάσω. Και νομίζεις εσύ ότι μπορεί να δικό σου κλάδο. Και σου κάθε επαγγελματία σου λέει, ξέρεις το δικό μας τον κλάδο, να δεις τι γίνεται οι λογιστές π.χ. Να δεις τι γίνεται μεταξύ λογιστών, οι ελεγκτές, να δεις τι γίνεται μεταξύ ελεγκτών. Ζούμπλα. Ναι, οι μαρκετίστες, οι δημοσιογράφοι, οι ιατροί μιας ειδικότητας. Όλοι θεωρούν ότι αυτό που ζω εγώ είναι μοναδικό και αλλού γύρω εκεί έξω είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Και επειδή τελευταίως λαμβάνω mails αρχικετά, σου έχω προωθήσει και ένα. Και τι σου έγραψα, αχ αυτή η μάστιγα. Ναι. Λαμβάνω mail αρκετά από τον κόσμο ο οποίος δεν θέλει να κάνουμε την επιστολή εκπομπή. Δεν θέλει να την κάνουμε επειδή φοβάται. Okay. Οι επιστολές οι οποίες έχουν ξεκάθαρο περιεχόμενο, είμαι μία γυναίκα, συνήθως είναι γυναίκες, το προφίλ των ανθρώπων που στέλνω αυτή την επιστολή, είναι γυναίκες στη μέση ηλικία, κοντά στη δική μου ηλικία περίπου, οι οποίες για χρόνια εξαρτούνται από ένα θεραπευτή. Για χρόνια όμως. Mm-hmm. Για χρόνια. Και οι οποίες βλέποντας την εκπομπή μας που κάναμε για την ψυχοθεραπεία, η οποία επίσης αποτελεί tutorial, είδες τις συζητήσεις κάτω από την εκπομπή πρόσφατα. Μπες μέσα στο κανάλι, να δεις, να σου σηκωθούν οι τρίχες σου λίγο πια. Και βλέποντας εκείνη την εκπομπή, λένε πώς μπορώ να καταλάβω εάν η σχέση ψυχοθεραπευτική που έχω, η οποία πάει χρόνια. Χρόνια, το σημειώνω το χρόνια που εμένα με τρομάζει, μου φαίνεται παράξενο. Αν είναι υγιής ή όχι, ή αν έχω επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Και μου γράφει μία προχθές, πάω να πιάσω μία δουλειά. Μου λέει ο άνθρωπος που πηγαίνω, είναι κάποια, ακολουθεί μια ψυχοθεραπεία, εντάξει, μια ψυχαναλυτική σχολή τι ακολουθεί. Και μου λέει, δεν είσαι εσύ ικανή να πάρεις αυτή τη δουλειά. Αυτό πάει η κοπέλα, παίρνει τη δουλειά και του λέει μετά, με στενοχώρησε και την έβγαζε τρελή. Σου λέω ότι μου έχει γράψει. Οπότε χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όλοι μας, ως προς το να διακρίνουμε την τοξικότητα, πάμε στην αγαπημένη μας λέξη, που εγώ τρέχω κάτι της μόνας εκεί, πρώτα δεν τίποτα, το δικό μου μπραντ. Αλλά έκανα τον πόλη, εγώ κάτι την τοξικότητα. Να μπορούμε να διακρίνουμε ότι αυτή η σχέση, αυτός ο ψυχολόγος, αυτή η ψυχολόγος, αυτός ο ψυχαναλυτής, αυτός ο ψυχοθεραπευτής, αυτή η ψυχοθεραπεύτρια, αυτός ο ψυχίατρος, ακόμη και αυτός ο παιδίατρος, ρε παιδί μου, πάρ' το έτσι. Mm-hmm. Αυτός ο ειδικός στον οποίο πάω, αν εγώ ως άνθρωπος νιώθω ότι είμαι καλά ψυχικά όταν είμαι εκεί. Καταλάβες. Mm-hmm. Γιατί ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν είναι ιδανική και ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θέλει πολύ θετική ψυχολογία για να επανέλθει. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια χώρα όμως από την άλλη που έτσι ιδανική. Καλύτερες δεν ξέρουμε, κοινωνίες. Δεν ζήσαμε για να σου πούμε. Καλύτερες κοινωνίες από τις δικές μας δεν θα έχει, ρε Πέτρο. Είναι σίγουρα δυνατό. Καλύτερα τις άλλες ιδανικές, δεν νομίζω. Εσύ που ήσουν στην Αγγλία πολύ καιρό. Καλά είναι τα πράγματα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις νομίζω κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Εγώ όταν ήμουν το μικρό διάστημα που ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που είχα αντιληφθεί ήταν ότι οι άνθρωποι δεν ήταν ξερόλες όπως είναι οι περισσότεροι εδώ. Τώρα τη μισούλα για τη δική μου πείρα. Και ότι κάποιος όταν είχε μία θέση, όπως π.χ. ιατρός, general practitioner, GP, ή ψυχοθεραπευτής, ή consultant, παιδιάτρος κτλ., τον σέβονταν οι άνθρωποι. Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε μια τάση να εστιάζουμε στα αρνητικά. Και επίσης ότι υπάρχει και μια πολύ πιο αξιοκρατική διαδικασία ανέλυξης. Δηλαδή, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm. ή σε χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ή σε τέτοιες πιο δυτικές χώρες και πιο εξελιγμένες χώρες, όπως στην Ελβετία, για παράδειγμα, ή στη Σουηδία, mm-hmm. βρίσκεις πολύ χαμηλά ποσοστά διαφθοράς και κουμπαροκρατίας. Δηλαδή, πας εκεί πέρα, και στη Γερμανία, για παράδειγμα, πας εκεί πέρα και αν μπορείς να πάρεις το πτυχίο σου, θα πάρεις το πτυχίο σου. Αν μπορείς να πιάσεις τη δουλειά, γιατί εσύ έχεις τα προσόντα και τις ικανότητες και το έχεις αποδείξει και στη συνέντευξη πρόσληψης σου και το έχεις αποδείξει και από το βιογραφικό σου, θα πάρεις τη θέση. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, Πέτρο. Εδώ στην κοινωνία τη δική μας που γνωρίζουμε πράγματα λόγω της ανάμειξης μας με τον κόσμο. Ακούς κάποιες ιστορίες που είναι να σου φύγει το κεφάλι. Δηλαδή, ακούς, ας πούμε, ότι για έναν ο οποίος δεν έχει μέσον, βρίσκονται όλοι οι λόγοι για να μην προχωρήσει και για κάποιον ο οποίος έχει μέσον, αλλά δεν είναι τόσο καταρτισμένος, δεν έχει τις κατάλληλες σπουδές, δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα, ανοίγουν όλοι οι δρόμοι για να προχωρήσει. Γι' αυτό είναι
very frustrating που λέμε στα αγγλικά, είναι ματέωση, σε τρελαίνει. Σε απόγνωση. Είναι αντίξια συνθήκη. Είναι συνθήκη για να μην γίνεις ευάλωτος και ψυχικά μη ανθεκτικός. Παρ' όλα αυτά, εδώ ναι. Μένουμε. Γιατί τελευταίως έχουμε δει κάτι πράγματα. Έχουμε ακούσει κάτι πράγματα, κουμπάρα μου και εγώ. Είμαστε κουμπάρες τώρα, ξέρετε. Μα μας έχει βγει το κεφάλι, ρε. Δεν είναι δημό, όμως παρ' όλα αυτά εδώ μένουμε. Δεν μιλάω, μιλάω για το γραφείο. Δεν μιλάω για το γραφείο. Μιλάω για άλλα πράγματα. Κάναμε το θέμα για τα πλαστά πτυχία, τις αναγνωρίσεις πτυχίων, με τον Χρήστο Θοδωσαβίδη, επίσης σε μια εκπομπή που είχε πάρα πολύ επιτυχία, πάρα πολλοί κόσμος έχει ακούσει αυτήν την εκπομπή. Θα ξαναφέρουμε τον Χρήστο, γιατί είναι και αυτός κηρυττή εγκυκλοπαίδεια και έχει γνώσεις τακ, 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 και απαντήσεις σε όλα. Που μιλούσαμε για το πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε κάποια επαγγέλματα. Και με παίρνουν τηλέφωνο μετά, μαμά, να μας σου πω, 30 άτομα είναι λίγα. Και μου στέλνουν mail και μου λένε, εγώ είμαι στο τάδε επάγγελμα. Και έχω αυτά τα προσόντα. Τι γίνεται? Και δεν μου δίνουν άδεια να εξασκήσω σε επαγγέλματος και δίνουν στον τάδε, ο οποίος είναι παιδί του συστήματος, ο οποίος έχει πολύ λιγότερα προσόντα, αλλά προφανώς κάποιος έχει σπρώξει για να πάει. Αυτό παιδί, αυτό είναι. Και το λέω στα νέα τα παιδιά. Δοκιμάστε να εργαστείτε στο εξωτερικό. Ακόμη και αν σπουδάσατε στην Κύπρο, πηγαίνετε να εργαστείτε στο εξωτερικό, να έχετε μια υγιή εργασιακή εμπειρία. Εσύ δεν μας το λέεις για το human resource ότι δουλεύει στην Αγγλία. Φυσικά. Που είναι και αυτό που σπούδασες κιόλας. Έχει ουσία το τμήμα. Ναι. Δουλεύει, είναι λειτουργικό. Ναι. Δεν είναι απλά θεωρητικό. Ναι. Ότι πρέπει να το έχω διανόμου. Ναι. Δεν είναι αυτό. Εσύ δεν το λέεις αυτό για το mobbing που θα έρθει η Καλυψό να μιλήσουμε την άλλη Τρίτη. Η Καλυψό Θεοχαρίδου, δικηγόρος. Έχει χώρες τις οποίες έχουν θεσπίσει νομοθεσία για το mobbing. Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά, βάζοντας το μυαλό μας στη διαδικασία να συγκρίνουμε π.χ. την Κύπρο με την Αγγλία ή με την οποιαδήποτε άλλη χώρα, σίγουρα βρίσκουμε διαφορές. Όπως είπα και πριν, σίγουρα εστιάζουμε στα αρνητικά, σε αυτά που δεν έχουμε εδώ και ίσως τα έχει σε άλλη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, και οι τρεις μας μένουμε στην Κύπρο και μένουμε συνειδητά στην Κύπρο. Διότι αν σε ενοχλούσε είτε σένα είτε εμένα τόσο πολύ αυτή η έλλειψη αξιοκρατίας γύρω από τις δουλειές, αν θέλεις, μιας και αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα, δεν θα μέναμε εδώ. Θα έμενε στη Θεσσαλονίκη, θα έμενα στο Λονδίνο. Η συγκεκριμένη κυρία έχει επιστρέψει στην Κύπρο επειδή σπούδασε τις σπουδές της αποκλειστικά με υποτροφίες, οι οποίες υποτροφίες του ΙΚΙ είχαν ως όρο να επιστρέψει να εργαστεί πίσω στην Κύπρο. Okay. Εγώ προσωπικά παρέμεινα στην Κύπρο γιατί είχα δύο μικρά παιδιά, τα οποία δεν ήθελα να τα κάνω relocate. Μετά το διαζύγιο μου, που ήταν ο γιος μου 4 και η κόρη μου 1,5, εμένα με ρωτούσε, θα ήθελα να πάω στην Αθήνα, θα ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να πάω στο Λονδίνο, θα ήθελα να πάω στη Ρώμη, σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, όπου να μπορέσω να εργαστώ και να σπουδάσω περισσότερο και να εξελιχθώ ανενόχλητη. Όμως, επειδή τα παιδιά μου ήταν ήδη αρκετά ταλαιπωρημένα από το διαζύγιο, για λόγους προστασίας του παιδιού μου, γι' αυτό δεν σηκώθηκα να φύγω. Και σε πληροφορώ ότι ένα όνειρο που έχουμε ο άνδρας μου και εγώ δεν είναι να κάνουμε άλλο παιδί, αλλά να μπορέσουμε να μεταναστεύσουμε. Oh. Πότε λέτε? Δεν ξέρω. Σε 5-10 χρόνια, όχι τώρα. Έχουμε ακόμα. Κατάλαβες. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι επειδή κάποιος παραμένει στην Κύπρο, ότι παραμένει επειδή είναι το ιδανικό περιβάλλον. Φυσικά εσύ, επειδή έρχεσαι από την Ελλάδα, που η Ελλάδα έχει περάσει πολύ πιο σοβαρή κρίση και αξιών και οικονομική κρίση και περνάει από τη στην Κύπρο, που είναι, μιλούμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, αν ένας νέος που έχει τελειώσει τις σπουδές του τώρα στην Κύπρο έχει ένα μικρό παραπονάκι για τα μέσα και ότι κάποιοι άλλοι μπαίνουν πιο εύκολα στις δουλειές, ενώ όχι, στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, εσύ συγκρίνεις με τη συνθήκη που... Εκτιμούν όμως αυτούς που έχουν προσόντα στην Ελλάδα. Πες το, αυτό ξαναπέστο. Ισχύει. Συγγνώμη, φυσικά. Εγώ στην Ελλάδα αισθάνθηκα σαν να είναι η πατρίδα μου. Mm. Την Κύπρο δεν την αισθάνομαι πατρίδα μου. Παρόλο που είμαι γεννημένη Θεσσαλονίκη, όχι, είμαι γεννημένη Θεσσαλονίκη, αλλά οι γονείς μου είναι Κύπροι. Η πατρίδα μου είναι Κύπρος. Όμως δεν την αισθάνομαι πατρίδα μου. Αισθάνομαι ότι η πατρίδα μου με διώχνει. Ότι δεν με θέλει. Ακριβώς το ίδιο μπορώ να μοιραστώ και εγώ μαζί σου. Okay. Τι άσχημο συνέστημα. Ουδής προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού τότε. Ίσως είναι το ρητό που είναι τόσο διαχρονικό από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα. Ουδής προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Είναι κάτι το οποίο σε πονάει. Και επειδή εσύ, Πέτρο, ακόμη δεν έχεις αποφασίσει να κάνεις οικογένεια, όταν έχεις οικογένεια και όταν είσαι γονιός, όταν είσαι μάνα, όταν είσαι πατέρας,
σκέφτεσαι και πώς νιώθεις εσύ, αλλά σκέφτεσαι και τα παιδιά σου. Δηλαδή, λες... Ναι, όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Λες, σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Πες ότι τα παιδιά σου, τέλος πάντων, είναι 16-17 χρονών τώρα. Και θα βγουν αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας, εφόσον ξέρουμε τις συνθήκες εδώ. Εγώ τα παιδιά μου τα έχω ορμηνέψει, τους έχω κάνει, δεν μπορείς να φαντάσεις τι πλήση εγκεφάλου τους έχω κάνει, να μην επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν θα με ακούσουν, αλλά τους λέω συνέχεια, βρείτε δουλειά, τώρα είναι και δύο στην Αγγλία, το γνωρίζω. Όταν τελειώσετε τις σπουδές σας, βρείτε δουλειά στην Αγγλία, βρείτε δουλειά στην Ολλανδία, βρείτε δουλειά σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, δουλέψετε, να ανοίξουν τα μάτια σας, να δείτε πώς δουλεύουν οι άνθρωποι εξελιγμένοι. Να δείτε χώρες που έχουν αξιοκρατία. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Έχω μια φίλη που εργάζεται στο Βέλγιο, μου λέει είναι εξαιρετικό το αξιοκρατικό σύστημα. Mm-hmm. Εντάξει. Δουλέψτε εκεί και μετά, αν έχετε τόσο μαζοχισμό μέσα σας πια, που θέλετε να επιστρέψετε σε αυτή τη χώρα, είναι καθαρά δική σας επιλογή και να μην είναι δική μου. Και επίσης δεν θέλω να έρθουν για μένα. Γιατί τώρα ζούμε σε μια εποχή που μέσω της βιντεοκλήσης, πρώτο έρθω μιλούσα με τον Λάζαρο. Όταν ο Λάζαρος μέναμε στο ίδιο σπίτι, δεν μιλούσαμε τόσο όσο τώρα μέσω βιντεοκλήσης. Λόγω της τεχνολογίας μπορείς να είσαι κοντά με τους γονείς σου, δεν είναι στον ίδιο τόπο. Σωστά. Συμφωνώ και εγώ το ίδιο λέω στα παιδιά μου. Όλοι εσύ δεν έφυγες ρε από τον τόπο σου. Εκδιωγμένος νιώθω μετά από τόσα χρόνια. Άρα μας καταλαβαίνεις. Φυσικά. Εμείς ξέρεις ότι κρατάμε εδώ πέρα θερμοπύλες. Με ποια έννοια. Ότι και η Αριστονίκη και εγώ θα μπορούσε πολλές φορές να τα πετάξουμε, να σηκωθούμε και να φύγουμε, ρε. Ναι, όμως θα χρησιμοποιήσω και την φράση που χρησιμοποιείς και εσύ, σκάσε και κολύμπα. Γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι αποδέχεσαι. Εγώ φταίω πίσω στην Κύπρο, εννοείται. Συμπαγούεται. Αποδεχόμαστε όλα τα κακά του εκάστοτε τόπου. Ναι, εγώ αγαπώ τους Κύπριους πάρα πολύ. Αγαπώ τους συνανθρώπους μου πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα με τη χώρα μου. Δεν έχω θέμα με τους ανθρώπους. Έχω θέμα με τα κακώς κείμενα. Και με ενοχλεί πάρα πολύ η κοινωνική αδικία. Η οποία κοινωνική αδικία μπορεί να είναι ένας παράγων ο οποίος να σε ρίξει πολύ άσχημα ψυχολογικά. Μπορεί να πάθεις και κατάθλιψη. Και εκεί έρχεται το resilience. Ακριβώς. Και ένας λόγος που, πρωτού προχωρήσεις, ένας λόγος που μένω εγώ στην Κύπρο τώρα είναι γιατί νιώθω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να είμαι εδώ. Νιώθω ότι υπάρχει λόγος. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι Κύπροι, οι οποίοι βλέπουν την εκπομπή, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί, οι οποίοι με ρωτάνε, είπε αυτό το βιβλίο στην εκπομπή. Πώς, ποιος, γιατί συστήνουμε βιβλία όλων των συγγραφέων. Ποιος είναι ο συγγραφέας, ποιος είναι ο τίτλος. Νιώθω ότι είναι χρήσιμο αυτό που κάνω εδώ πέρα. Χωρίς να λέω ότι είμαι προφήτης, ότι είμαι κάτι πολύ σπουδαίο. Και προσφέρεις, ναι. Πραγματικά. Ναι. Ναι. Και επίσης έχω παραιτηθεί από το δημόσιο, έχω κλείσει το ιδιωτικό μου γραφείο, είμαι εδώ που γουστάρω να είμαι, στο κανάλι, εντάξει, στο οποίο κανάλι παίρνω λιγότερα χρήματα από όσα νομίζετε. Δεν κάνω παράπονο, απλώς γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είμαι συντηρώσει τρέχουν τα μπατζάκια σου λεφτά. Και είμαι στο σπίτι μου, με τον σύντροφο, με τους πολύ λίγους φίλους μου, είμαι εδώ στην εκπομπή και ζω στο δικό μου κόσμο στην Κύπρο. Εάν όμως παρέμενα διορισμένη στο δημόσιο ή αν παρέμενα με το γραφείο ανοιχτό, θα ερχόμουν καθημερινά σε επαφή. Όχι ότι οι άνθρωποι πάνε στο ψυχολόγο είναι κακοί, αλλά άμα έρχεται, σου έρχεται ο ένας ο πελάτης και σου λέει: μου τύχε αυτό στη δουλειά μου, έκαναν με έφτιασα μέρα. Μα βρίζει η ψυχή σου. Έρχεται ο άλλος. Οι συγγενείς του έκαναν. Έρχεται άλλη. Ο άντρας της έκανε. Έρχεται ο άλλος. Η γυναίκα του. Ρε, παιδί μου, το παίρνεις και το βάζεις μέσα σου. Δηλαδή δεν είσαι ζώων. Όσο καλά κι αν είσαι εκπαιδευμένος στο να μην ταυτίζεσαι με το θεραπευόμενο, ούτως ή άλλως κάτι θα πιάσει κι εσύ, κατάλαβες τι εννοώ. Μην μου πεις εσύ όταν πήγες στην Ελλάδα που έβλεπα τις φωτογραφίες στο Instagram, που ήσουν στις παραλίες τις ωραίες και στα ωραία τα μέρη, ότι δεν ένιωθες υπέροχα, παρά να είσαι στον δουλειά. Ένιωθα υπέροχα, αλλά επειδή ήσουν με τον άνθρωπο που ήθελες να είσαι, στον τόπο που ήθελες να είσαι εκείνη την ώρα. Μαζί σου, αλλά η πραγματικότητα, ο ρεαλισμός δεν είναι αυτό. Είναι το πενθήμερο, είναι το εξαήμερο που θα δουλεύεις και υπό ποιες συνθήκες θα δουλεύεις. Χαίρομαι πολύ. Η Ελλάδα πάντα θα είναι ωραία για διακοπές. Ναι, μάνα, με αυτό σου λέω. Σου λέω ότι εγώ προσωπικά, με πολύ κόπο και μόχθο, έχω επιτύχει να ζω στην Κύπρο και να είναι σαν να μην ζω στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να μας θυμάστε. Κατάλαβες. Επειδή μας είπες μείνατε στην Κύπρο και επειδή μας ακούνε τώρα και νέα παιδιά που θα μας ακούτε οι περισσότεροι μέσα από το YouTube, μας βλέπετε, υπάρχουν προοπτικές. Δηλαδή, μην είμαστε έτσι, μην κλείνουμε. Βεβαίως και υπάρχουν. Ναι. Και αν θα μείνουμε στην Κύπρο, να μείνουμε με επαγρύπνηση, να έχουμε έγνοια. Έλα, Φιλινάδα, έχεις έφερες λοιπόν, και πίνακες. Ήθελα να
πω έτσι μια πιο ολοκληρωμένη πτυχή του ορισμού για τη θετική ψυχολογία. Μην μας κάνουν πάλι παράπονα ότι δεν λέμε σωστά τους ορισμούς. Mm-hmm. Και μετά να πάμε στην ψυχική ενδεικτικότητα. Λοιπόν, εκτός από το ότι εστιάζουμε στα θετικά χαρακτηριστικά του ατόμου, η θετική ψυχολογία στοχεύει και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαβίωσης με χαρακτηριστικά του όπως την αλληλεγγύη και την καλλιέργεια ενός ανθρωπιστικού τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα περιβάλλον το οποίο να αγκαλιάζει έτσι το άτομο, ούτως ώστε να μπορεί το άτομο να αισθάνεται καλά και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αντικσότητες που μπορεί να του τύχουν στη ζωή. Λοιπόν, είπαμε ότι βασίζεται στην... είναι θεωρία της κλινικής ψυχολογίας. Mm-hmm. Έχει δεχθεί επιρροή από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, τη σοκρατική μέθοδο και την... και την προσέγγιση του Carl Rogers, που είναι πελατοκεντρική. Mm. Και επίσης είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό ότι η θετική ψυχολογία εστιάζεται στο πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια καλή ζωή, δηλαδή να θέλει, να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις ψυχικές του δυνάμεις για να βιώσει μια έτσι... αυθεντική ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή του, για το πόση διάρκεια έχει αυτή η απόλαυση για τη ζωή του, καθώς και το νόημα ζωής που έχει, που στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να αντλούν θετική αίσθηση για το πώς ευημερούν μαζί με τους άλλους. Δηλαδή, στην ουσία να επιλέγουν αυτούς που θέλουν να είναι μαζί τους και να αντλούν από αυτή τη σχέση μια έτσι ζεστασιά. Πόσο ωραία ακούγονται όλα αυτά και είδαμε. Είδες τι ωραία που τα λέει. Μια χαρά τα λέει. Βέβαια, θα μου πεις πώς είναι οι παράγοντες που λειτουργούν από προσανατολιστικά προς ένα άτομο. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι η θεωρία τους. Από εκεί και πέρα, πώς αυτή τη θεωρία την κάνει σε εφαρμογή ναι. Και πώς ένας ψυχοθεραπευτής αυτής της κατεύθυνσης μπορεί να βοηθήσει, πιστρέφω στο ερώτημά σου, για να μην πεις ότι υπεκφεύγω, μέσα από αυτή τη θεώρηση, έχει να κάνει και με τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε συνήθως στη συμβουλευτική διαδικασία και στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αλλά και το ποια είναι η θεωρία από κάτω που μας βοηθάει στο να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο άξονα και να βοηθήσουμε το άτομο που έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Αυτό όλο αυτό δεν το είπαμε για να μιλήσουμε για τη θετική ψυχολογία, γιατί δεν είναι το θέμα της εκπομπής μας, είναι η ψυχική ανθεκτικότητα το θέμα της εκπομπής μας. Ωστόσο, επειδή η ψυχική ανθεκτικότητα είναι εκπορεύεται, αν θέλεις, από τη θετική ψυχολογία, κάναμε αυτή την αναφορά, για να είμαστε έτσι ακαδημαϊκά σωστοί. Έτσι είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, να κάνουμε την αναφορά, επειδή θυμήθηκε η Θέκλα να πάει μέσα τη θετική ψυχολογία. Εν πειράζει, όμως είπαμε ωραία πράγματα. Είπαμε πράγματα ωραία που είσαι καιρό που θα ήθελαμε να τα πούμε. Και ξέρεις, τέτοιου είδους συζητήσεις είναι χρήσιμες για ανθρώπους νεαρούς που προβληματίζονται και λένε ρε παιδί μου, μήπως έχω εγώ πρόβλημα και ενοχλούμαι από την κατάσταση. Είναι ωραία να ακούνε ότι έχει και άλλους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Που προβληματίζονται. Φίλοι, ναι, κουμέρα, συνάδελφε. Πάμε τώρα να... Σύντροφε, μόνο αυτό θα σου είπε. Όχι ρε, αφού ο σύντροφος μου είναι Παναγιώτης. Μας έχει στείλει ναι. Κάποια ερωτηματολόγια. Σας έχω στείλει ένα ερωτηματολόγιο, δύο ερωτηματολόγια. Μπορώ να το συμπληρώσω και εγώ. Φυσικά. Ωραία. Ποιο θέλεις πρώτα? Το ερωτηματολόγιο Spence, που είναι για την ψυχική ανθεκτικότητα. Μάλιστα. Το οποίο το έχω βρει από μία πολύ... Μα εκεί ήταν τι ωραία που σου το έκαμε ο Λοΐζος. Έκαμε σου γραφικά, ρε, μα είδες. Είδες, οι γραφίστες μετά που το ανέλαβε ο Λοΐζος. Είναι πολύ καλό. Θα μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα μετά, στην το συμπλήρωση. Να το δεχτείς όμως το αποτέλεσμα, Πέτρο μου, έτσι. Εγώ δεν έχω χαρτί. Δεν πειράζει. Θα έδωσε στον Πέτρο να σταματήσει. Δεν πειράζει, ας κυκλοφορήσει αδιάγνωστη. Τι πως μου λάβει, όπως είσαι στα δικά μου και είχαμε ρε κουμπάρι. Όχι, δεν πειράζει, εγώ θα κυκλοφορά αδιάγνωστη. Όχι, παιδί μου, έλα. Λοιπόν, αυτό το ερωτηματολόγιο το έχω βρει σε μια πάρα πολύ καλή διατριβή, είναι, που έχει χρησιμοποιήσει έτσι το ερωτηματολόγιο αυτό και μελετούσε την ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στην ουσία μας δείχνει
το πώς το παιδί ανταπεξέρχεται μέσα από τις αντιξοότητες ή γενικότερα τι έχει στη ζωή του αυτή τη στιγμή που τον στεναχωρεί, που τον, έτσι, τον κάνει να αισθάνεται άβολα ή γενικότερα τον δυσκολεύει. Είναι 45 δηλώσεις σε μια κλίμακα Likert από 0 μέχρι 3. Που ξεκινάει από το ποτέ και τελειώνει στο πάντα. Λοιπόν, ξεκίνησε εσύ. Ανησυχώ για διάφορα θέματα, πράγματα. Γράψε. Ποτέ, μερικές φορές, συχνά, πάντα. Συνεχίζω, γράφω. Δύο, φοβάμαι το σκοτάδι. Παρακάτω. Αλλάξουμε slide. Όταν έχω ένα πρόβλημα, με πιάνει ένα περίεργο αίσθημα στο στομάχι. Φοβάμαι. Γενικά το φοβάμαι. Θα φοβόμουν να μείνω μόνος ή μόνη στο σπίτι. Φοβάμαι όταν έχω διαγώνισμα. Περίμενε, κόρη, με βούρας. Γυάλι, να προλάβουμε. Εντάξει. Έχει ο κόσμος μας λίγο σπίτι. Θα φοβόμουν να μείνω μόνος μόνη στο σπίτι. Φοβάμαι όταν έχω ένα διαγώνισμα. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τις δημόσιες τουαλέτες. Α, είσαι εσύ εμπρόβλημα, τούτο. Απαναγία μου. Δηλαδή, όσο πιο ψηλό σκορ έχεις, τόσο χαμηλότερη ψυχιατρική έχεις. Ανησυχώ μήπως βρεθώ μακριά από τους γονείς μου. Όχι, εγώ ανησυχώ μήπως βρεθώ κοντά. Πλάκα. Παπά, πλάκα μου κάνω. Πλάκα μου κάνω. Λίγο. Πάμε στο επόμενο. Είμαι δημοφιλής ανάμεσα σε παιδιά της ηλικίας. Όχι, είμαστε στο φοβάμαι ότι θα ρεζιλευτώ μπροστά σε κόσμο. Α, έχω πάει αλλού. Εγώ με μηδέδαμε, δεν με έχω αυτή τίποτα. Όλη μέρα, κάθε μέρα ρεζιλεύομαι. Ανησυχώ ότι θα τα πάω άσχημα στο σχολείο. Μάλιστα. Πάμε στο 11 τώρα. Είμαι δημοφιλής ανάμεσα στα παιδιά της ηλικίας μου. Περίμενε να το βάλουν, κόρη. Εντάξει. 11. Είπα να εκμεταλλευτώ τον τηλεοπτικό χρόνο. Είμαι δημοφιλής ανάμεσα στα παιδιά της ηλικίας μου. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα στο 1. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν τα βάλαμε όλα. Δεν τα βάλαμε όλα, έχει και άλλα, Λοίζο μου. Εντάξει, πες μας τα επόμενα. Ναι, γιατί δεν, για να μην τους ταλαιπωρώ κιόλας. Πες μας τα επόμενα. Ανησυχώ ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί σε κάποιον από την οικογένειά μου. Ναι. Εξαφνικά αισθάνομαι σαν να μην μπορώ να αναπνεύσω χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Αισθάνομαι την ανάγκη να ελέγχω ξανά και ξανά αν έχω κάνει κάτι σωστά. Φοβάμαι να κοιμάμαι μόνος μου, δυσκολεύομαι να πάω στο σχολείο το πρωί, είμαι καλός στον αθλητισμό, φοβάμαι τα σκυλιά. Να πω έτσι ακόμα 2-3. Φύγε τις κόλλες από το μικρόφωνο και δεν ακούει ο λαός. Μάλιστα. Με ενοχλούν κακές ή ανόητες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μου. Κόρη, είχα πολλά σοβαρά προβλήματα μου, Μίτσα. Όχι, τι τώρα είναι, ναι. Λοιπόν, είμαι υπερήφανος για τη σχολική μου επίδοση. Και θα κάνεις το. Έχασε τα. Τελείωσα, ναι. Θα φοβόμουν αν έπρεπε να μείνω μακριά από το σπίτι μου ένα βράδυ. Αυτό είναι ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Το δικό μου το αποτέλεσμα δεν θα μετράει, είναι μια ενήλικη. Λοιπόν, πες μας λίγο. Πάλι την έκανες με λαφρά πηδηματάκια. 40. Αισθάνομαι την. Πού ήταν το 40. Επειδή ναι, του είπα να μην τα δείξει όλα για να μην φάμε όλο το χρόνο γι' αυτό. Αισθάνομαι την ανάγκη, λέει, να κάνω κάποια πράγματα ξανά και ξανά. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω κάποια πράγματα ξανά και ξανά, όπως να πλύνω τα χέρια μου, να καθαρίζω, να τοποθετώ πράγματα σε μια συγκεκριμένη σειρά. Λοιπόν, φίλε Νάδα, ναι. Όσο ψηλότερο είναι το αποτέλεσμα, τόσο πιο χαμηλή ψυχική ανθεκτικότητα έχει το παιδί που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Τόσο πιο χαμηλή έτσι, κατάσταση έχει και είναι πιθανό να πάθει να είναι ευάλωτος. Εδώ πέρα δεν μετράμε την. Είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μαζί με άλλα. Βλέπουμε στο σύνολό τους την ανθεκτικότητα. Δεν είναι μόνο αυτό για την ανθεκτικότητα. Έχει και άλλα ερωτήματα. Είναι ενδεικτικό αυτό. Είναι ενδεικτικό. Και όπως είπες προηγουμένως, είναι από μία διδακτορική διατριβή, η οποία είναι δημοσιευμένη. Πες μου λίγο, οι διδακτορικές διατροφές κανονικά δεν πρέπει να είναι όλες δημοσιευμένες. Όλες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος λέει: έχω κάνει την τάδε διατριβή, να μπορείς να την βρεις και να τη διαβάσεις. Φυσικά. Φυσικά. Όλες. Και η δικιά σου είναι δημοσιευμένη. Όλες. Πού μπορούμε να την βρούμε. Βάζεις το όνομά μου και βγαίνει. Κατευθείαν. Κάνεις Google search, η διδακτορική διατροφή. Αν βάλεις το όνομά μου, Αριστονίκη Θεοδωσίου, θα βγει. Θα βγει και η διδακτορική σου διατροφή. Άρα, οι διδακτορικές διατροφές είναι δημόσιες. Και μπορεί ο καθένας να τις για να τις διαβάσει. Λοιπόν, έχει και άλλες, λέει. Δείξε μας κι άλλες. Λοιπόν. Λέει, ζω μου, κάτσε να μάθουμε το παιδί μας αν πάει καλά. Πάω πάρα πολύ καλά. Θες να το ερμηνεύσεις. Ερμηνεύσου τα χαρτιά. Διάβασε τα χαρτιά του Πέτρου μας. Λοιπόν, ο Πέτρος μας έχει βάλει πολλά 0.
Εντάξει, Πέτρο μου, τώρα αν φοβάσαι να κοιμάσαι μόνος σου σε αυτή την ηλικία, θα ήταν σοβαρό πρόβλημα. Όχι, η αλήθεια είναι, κοίταξε να δεις, πέρα την πλάκα πάντως, όντως αν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου στα 14, στα 15, τέλος πάντων, σίγουρα δεν θα είχαμε τόσα μηδενικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ παρκορή, εγώ σίγουρα, σοβαρά. Τουλάχιστον ήθελε και εσύ φως, εγώ ήθελα φως. Όχι, το φως δεν με επίεθεζε. Αλλά σίγουρα, με σιγουριά μπορώ να σας πω ότι θυμάμαι την εξέλιξή μου από τα 16-17 μέχρι τα 26-27 αυτή την δεκαετία, ότι έγινα πολύ πιο ανθεκτικός, μετά που πολύ πήγες πιο να σπουδάσεις, πολύ, μετά ναι. που πήγες να μείνεις μόνος σου, μετά που ανέλαβες ευθύνες, μετά που πήγες σε ένα άλλο περιβάλλον. Και επανέρχομαι σε αυτό που λέτε και εσείς, τα, ότι καλό θα ήταν τα παιδιά να μείνουν στο εξωτερικό, να δουλέψουν στο εξωτερικό. Τουλάχιστον για μένα το θεωρώ ένα από τα καλύτερα μαθήματα ζωής που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Όσο σκληρές και αν ήταν αυτές οι χρονιές, όσο και αν πονούσα που ήμουν μακριά από τους γονείς ή από αγαπημένα πρόσωπα, ήταν μακάρα το καλύτερο μάθημα. Μπράβο, Πέτρο. Και είμαι σίγουρη ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν βιάστηκες να κάνεις πράγματα στη ζωή σου νωρίς, και, τον Πέτρο που τον ζω εδώ για ένα χρόνο σχεδόν, βλέπω ότι είναι μετρημένος άνθρωπος, με ποια είναι, με την έννοια ότι παίρνει στα σοβαρά τη ζωή, τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του. Και τον βλέπω ότι κάνει σταθερά βήματα, μελετημένα, δεν είναι επιπόλαιος. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και αυτό. Η τριβή σου που είχες με άλλες νοοτροπίες, που είδες το ότι επιβίωσες μόνος σου, αυτό σε έχει βοηθήσει στο να καταλάβεις πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Αλλά και η τελειομανία του, πιστεύω. Μπορεί και αυτό που δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να μπει σου κάποια διάγνωση. Κόρη, μπορεί να το χουμπίσει. Να βάλουμε τα χαρτάκια. Ναι, έλα τα χαρτάκια σου, Πέτρο. Τα χαρτάκια λοιπόν, του παιδιού. Ορίστε. Έλα να σου πω, ένα παιδί, το... θέλεις άλλες, τι άλλες έχετε, βρε, δείξτε μας. Έχουμε ακόμα ένα ερωτηματολόγιο. Έκαμε να το δείξουμε, δείξτε το και το άλλο. Για την αυτοεικόνα. Πάμε στην αυτοεικόνα. Λοιπόν, ψυχική ευθεκτικότητα. Όχι, τα είπαμε, αυτά λόγιζουμε. 42. Αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει να κάνω κάποια πράγματα σε συγκεκριμένο τρόπο. Αν δεν ψυχάνε κασμό. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Κάντο. Αλλά πάλι είναι για παιδιά. Είναι για παιδιά. Η αυτοεικόνα. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο. Έλα, να είναι η αυτοεικόνα των παιδιών. Όχι, όχι, αυτό, αυτό είναι, είναι η αυτοεικόνα των παιδιών. Λοιπόν, είναι η, βασικά η αυτοεικόνα, να το πούμε και διαφορετικά, είναι η αυτοαντίληψη. Μάλιστα. Είναι το τι πιστεύω ότι είμαι. Έτσι. Self-image. Ναι. Είναι γνωστικό περισσότερο και προσπαθούμε έτσι μέσα από αυτό να δούμε τι πιστεύουν τα παιδιά για τον εαυτό τους. Είναι γνωστικό, ενώ η αυτοεκτίμηση είναι συναισθηματικό. Είναι συναισθηματικό. Κορή, λύσεις μου είναι απορία μου. Και συνολική, είναι και η συνολική εικόνα που έχουμε για την αξία του εαυτού μας. Μπράβο, έλυσες μου την απορία μου, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης. Σου λέει η αυτοεικόνα είναι γνωστικό και η αυτοεκτίμηση είναι συναισθηματικό, αλλά είναι και το συνολικό. Παρακαλώ, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Δεν καταλαβαίνετε κάτι, ζητήστε βοήθεια. Ναι. Είναι οι οδηγίες αυτές για το πώς μπορούν τα παιδιά να κάνουν το τεστ. Πρώτα σκιάστε το κουταλάκι. Λοιπόν, το κουτάκι. Πίσω. Εντάξει, εδώ πέρα... Εγράψε κουταλάκι όμως! Εδώ πέρα δείχνει κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα παιδάκια θα πρέπει να βάλουν, ρε παιδί μου, από την κλίμακα από 0 μέχρι 6, αν ισχύει καθόλου το 0 και αν ισχύει το 6, το πάρα πολύ. Οπότε, βλέπουμε το τι αντίληψη έχουν τα παιδιά για το πώς είναι, για την εικόνα τους. Γενικός, χαρούμενος, φιλικός, αστείος, βοηθητικός. Μάλιστα. Βοηθητικοί μας ήταν όλοι με εμείς, την Παλαβή. Μπράβο, Πέτρο. Να δω τι εξαιρετικά. Να δω. Καλό το τεστ. Γελάει, Πέτρο. Αθλητικός. Συνεχίζει και γελά. Πώς και έδωσες 4 από τα 6 στο αθλητικό και δεν έδωσες 6 από τα 6. Όχι, εντάξει. Να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί το αστείο έβαλες 4, εγώ θα σου βάζω 6 στο αστείο. Όχι. Τεμπέλης ένα, καθόλου. Δεν είσαι, όχι. Είσαι εργασιομανής. Μελαγχολικός, όχι. Αλλά όταν με τεμπελιάσεις, θα τεμπελιάσεις. Σκανδαλιάρης μέσα στην τάξη. Και πάρα πολύ φρόνο μέσα στην τάξη. Γιατί δεν μπορείς ότι σου σκανδαλιάρης. Άτακτος. Δηλαδή, αυτό το συμπληρώνει το παιδί. Ναι. Το συμπληρώνει και μετά το συμπληρώνει ποιος άλλος. Όχι, το παιδί. Τη διαφορά που στη γράφει. Ποια διαφορά. Που λέει, η τελευταία στήλη λέει η διαφορά. Με αυτή η διαφορά έχει να κάνει με το με ένα άλλο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν επίσης. Okay.
Εντάξει, επειδή είναι πολλά ερωτηματολόγια, είναι της ίδιας διατριβής και θα πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη. Η διαφορά έχει να κάνει με το πώς έχει, τι αποτελέσματα έχει βγάλει ένα ανάλογο ερωτηματολόγιο που είναι πιο... Δεν τα έχω μπροστά μου όλα τα ερωτηματολόγια της διατριβής, αλλά έχει να κάνει με αυτό όταν λες διαφορά. Εντάξει. Αυτά είναι άρα ενδεικτικά. Μας δείχνεις τώρα ποια στοιχεία μετράνε. Μέτρησαν οι ερευνητές στη συγκεκριμένη διατριβή που είχε να κάνει με την ανάπτυξη διεκτικής. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη διατριβή και σε πάρα πολλές άλλες διατριβές. Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι γενικότερα ερωτηματολόγια που έγιναν από ξένους ερευνητές και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές άλλες έρευνες. Η συγκεκριμένη διατριβή τα έχει μεταφράσει στα ελληνικά και τα έχει, αν θέλεις, κάνει με βάση τα ελληνικά δεδομένα έρευνα. Με πρακτικό τρόπο. Εγώ η μαμά. Ναι. Εσύ η παιδοψυχολόγος. Ο Πέτρος ο θείος κάποιου παιδιού. Εντάξει. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αποκτήσει ψυχική ενθεκτικότητα. Πες μας λίγα λόγια πρώτα για τους ειδικούς πώς το κάνουν. Γιατί έχεις κάποιες ομάδες, τάξεις, τι είναι αυτές. Κάνεις... Έχω ομάδες, τι τα ομάδες? Οποία θα ονομάζω ομάδες δημιουργικής παρακίνησης. Ομάδες δημιουργικής παρακίνησης. Δεν μου το είπες, το είδα στο Facebook που βάζετε πώς τη δουλειά σας. Είναι ναι. Ομάδες με παιδιά τι ηλικίες? Είναι παιδιά ανάλογα. Έχω και προσχολικής ηλικίας, έχω και σχολικής ηλικίας, έχω και εφήβους. Όπου βρίσκουμε θεματολογία ή την εφευρίσκουμε εκείνη τη στιγμή ανάλογα με τα θέματα που ανακύπτουν μέσα στην ομάδα και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, με δημιουργικό τρόπο να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα και να βοηθηθούν τα παιδιά πέραν από το να αποκτήσουν ικανότητα να λύνουν το πρόβλημα που έχουν ή τη σύγκρουση που τους βασανίζει, να μαθαίνουν και πράγματα κιόλας. Πώς γίνεται η σύσταση των ομάδων, είναι αναλόγως με το πώς... Δηλαδή είναι ανάλογα με την ηλικία. Είναι ανάλογα με την ηλικία. Είναι group therapy για παιδιά. Ναι. Είναι όμως αυτογνωσιακό. Γιατί δεν είχε όταν ήμουν μικρή. Συμβουλευτικό, δεν είναι ψυχοθεραπευτικό, δηλαδή δεν πάμε εις βάθος. Okay. Είναι πιο πολύ... Άρα είναι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης. Ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής. Συμβουλευτικής ψυχοεκπαίδευσης. Okay. Ναι. Και δηλαδή κάποιο παιδί μπορεί αντί να του πούν οι γονείς του Κωστάκη, Γιαννάκη, Μιχαλάκη, Μαρούλα, Κωστούλα, Γιαννούλα, σε βλέπουμε ότι είσαι κάπως εσωστρεφής ή σε βλέπουμε ότι ταλαιπωρείσαι από τα πειράγματα του συμμεθού στο σχολείο ή σε βλέπουμε ότι έχεις άγχος και έλα να σε πάμε στον ψυχολόγο, mm-hmm. μπορούμε να συστήσουν στο παιδί και έχω διαβάσει ότι και άλλοι ψυχολόγοι που ασχολούνται με παιδιά κάνουν αναλογικές ομάδες. Ναι, φυσικά, πάρα πολύ συνάδελφοι. Και ίσως είναι και πολύ καλή ιδέα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι άλλο να πεις στο παιδί, έλα να σε πάω στον ψυχολόγο να σε δει, τάχα έχεις πρόβλημα. Και είναι διαφορετικό, θες να πάμε σε μια ομάδα στην οποία έχει και άλλα παιδιά που θα κάνετε δραστηριότητες, μπορεί κάποιοι να ασχολούνται με τη ζωγραφική, σε αυτές τις δραστηριότητες, με χειροτεχνίες, μια ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι ναι, το είπες προηγουμένως, ναι. Δημιουργικής παρακίνησης. Δημιουργική παρακίνηση. Δημιουργική δηλαδή παρακίνηση. Παρακινώ το να αναπτύξουν τα παιδιά τη δημιουργικότητά τους και να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους, είτε ακολουθώντας μια ιστορία που φτιάχνουμε, είτε φτιάχνοντας δικές μας ιστορίες ή κάνοντας πράγματα μέσα από χειροτεχνία και ζωγραφική. Είμαι αυτό, όχι για να μου ειδικά για τις ομάδες τις δικές σου. Όπως είπαμε, πολλές. Κάνουν πολλοί συνάδελφοι τέτοιες ομάδες. Ναι. Βλέπω και στο διαδίκτυο που μπορεί να είναι post αναρτήσεις που να λένε στην ομάδα μας σήμερα κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Άρα είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν τον είχα. Όταν ήταν τα δικά μου μωρά μικρά, δεν υπήρχε. Δηλαδή, εγώ έψαχνα όταν ήταν μικρή. Ξέρεις, ο ένας λέει θα τους γράψουν να μάθουν γαλλικά, θα τους γράψουν να μάθουν πιάνο. Εγώ θα ήθελα να μάθουν ψυχολογικές δεξιότητες, αλλά δεν είχε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει πρόβλημα ένα παιδί για να πάει εκεί. Όχι. Πάει για να σαν φροντιστήριο. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Γυμναστήριο ψυχής δηλαδή. Στην πλατεία έξω παρέα και καλή τύχη. Δεν είχε. Λοιπόν, να πούμε πιο πρακτικά πράγματα. Ναι, πρακτικά. Αλλά να πούμε πρώτα τι είναι η ψυχική ενθεκτικότητα, έτσι, να το πάρουμε με τη σειρά. Δεν το είπαμε ακόμα. Όχι. Είπαμε για τη θετική ψυχολογία. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η διαδικασία μέσα από την οποία εστιαζόμαστε στο αν το άτομο έχει μια θετική προσαρμογή παρά τις σημαντικές ή δυσκολίες και τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να του τύχουν. Παραδείγματος χάρη, αν ένα παιδί έχει πολύ υψηλές επιδόσεις στο σχολείο,
ενώ έχει βιώσει μία πάρα πολύ σοβαρή παραμέληση ή μια απώλεια, ένα θάνατο, οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα πολύ τραυματικό γεγονός, τότε θεωρούμε ότι αυτό το παιδί έχει ικανότητα ανάκαμψης και ότι αυτό το παιδί έχει υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα. Ωραία. Εντάξει, τώρα, είπαμε ότι δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητας, είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να αλλάξει και από χρονική στιγμή σε χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί στα 7 του να του τύχει ένα γεγονός και να ανταπεξέλθει εύκολα, να είναι ευπροσάρμοστο, αλλά να του τύχει ένα άλλο γεγονός χαμηλότερης εμβέλειας ή υψηλότερης στα 15 του και να μην καταφέρει να το ανταπεξέλθει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος το βιογραφικό του γράφει ανθεκτικότητα για πολλά χρόνια, για 30 ή 40 χρόνια, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιο συμβάν όπου θα καταρρεύσει όλο το σύστημα τελείως? Είναι πού θα σε πετύχει, σε ποια φάση της ζωής σου θα σε πετύχει. Μπορεί να σε πετύχει σε μια φάση της ζωής σου που να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή να βιώνεις μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα να έχεις και μια κρίση ηλικίας ή να έχεις μια δύσκολη φάση που περνάς, να έχεις και πολλά μέτωπα ανοιχτά, να μην έχεις και κοινωνικό δίκτυο να σε στηρίξει και να είναι πολύ πιο δύσκολο για σένα να ανακάμψεις από μια ηλικία που ήσουν πιο πριν και ήσουν πιο ανθεκτικός. Όλοι είμαστε υποψήφοι, είτε έχουμε στο βιογραφικό μας γράφει ψυχικά ανθεκτικός είτε όχι. Όλοι είμαστε υποψήφοι κάποια στιγμή στη ζωή μας να μας τύχει ένα γεγονός και να μην μπορέσουμε τόσο εύκολα να ανακάμψουμε. Οπότε ποτέ δεν μπορεί να είσαι προετοιμασμένος 100%. Και έχει να κάνει φυσικά και με το ίδιο το γεγονός. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χάσει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο και είναι ψυχικά ανθεκτικός, μπορεί αυτή το μέγεθος του τραύματος, το μέγεθος της απώλειας να είναι τόσο δυσδιάστακτο για το ίδιο και να το πετύχεις και σε μια ευάλωτη στιγμή που να δυσκολευτεί πάρα πολύ να ανακάμψει. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε για διαφημίσεις. Θα πάρουμε μια λάση. And we will bounce back. Θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε. Πιάσε κόκκινο. Δεν έχουμε. Λοιπόν, εκτός να το πάρω από εκεί που τα άφησα. Λοιπόν, εκτός από το ότι μπορεί να σε πετύχει σε μια στιγμή ευάλωτη που να μην μπορέσει να τα ανταπεξέλθεις, έχει να κάνει και με το χρόνο έκθεσης σε αυτό το εστρεσογόνο. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ είσαι ένας πολύ ανθεκτικός άνθρωπος, έχεις περάσει μέσα από θύελες, φουρτούνες, ζορπάδες, όποια θες φουρτούνα πέστηνα, λοιπόν, αλλά έχεις ένα εργασιακό περιβάλλον που γίνεται το μόμπινγκ του αιώνα εκεί μέσα και πρέπει να είσαι εκεί, οικονομικά δεν μπορείς να φύγεις κτλ. Και για πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολλά χρόνια, βάλεσαι κατά μέτωπο επίθεση από αυτό το πάρα πολύ δύσκολο συμβάν, τέλος πάντων, ψυχική κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Και ίσως είναι και η τριβή, δηλαδή αν έρχεται το ένα μετά το άλλο, γιατί συγκυρία δηλαδή κιόλας, ναι. Τα κακά πάμε μαζί σε εδώ, δηλαδή πότε θα τριτώσει το κακό, δηλαδή έρχεται το ένα πράγμα, αντέχεις, το δεύτερο, αντέχεις. Κάποια στιγμή τσακρά το πλάσμα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή δεν αντέχει και ίσως γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε πρόληψη, με την έννοια του ότι αν προστατεύουμε την ψυχική μας υγεία, και αν ψυχοεκπαιδευόμαστε, για παράδειγμα, να φροντίζουμε να κοιμόμαστε καλά, να φροντίζουμε να έχουμε πραγματικούς φίλους στη ζωή μας, έστω ένα-δυο και καλούς, παρά πολλούς και αχρίαστους, να απολυμάνουμε τον τόπο από τους τοξικούς, είχα γράψει και ανάρτηση στο διαδίκτυο του Σαββατοκύριακου, πάνω από 200 άνθρωποι κοινοποίησα και λέω, μα τόσοι άνθρωποι έχουν στη ζωή τους τέτοιου είδους φθονερούς ανθρώπους, για παράδειγμα, να καθαρίζουμε την κατάσταση. Αν διαβάζουμε, εμένα με βοηθούσε πάρα πολύ το διάβασμα, Αριστονίκη. Διάβαζα βιβλία αυτοβοήθειας, τα οποία με βοηθούσαν, και φιλοσοφίας, τα οποία με βοηθούσαν να θυμάμαι ποια είμαι και να θυμάμαι τις ανθρωπιστικές μου αξίες. Κάποιοι άνθρωποι μας λένε τώρα ότι βάζουν τις εκπομπές μας ή κάποια playlist και βλέπω και στο YouTube ότι κάνουν άλλα κανάλια, playlist από δικές μας εκπομπές, που μιλάμε και μαζί σου και με τον Πέτρο, τις βάζουν και τις ακούνε, μου λένε οι κυρίες, όταν μαγειρεύω, όταν σιδερώνω, κάποιος λέει όταν κάνω jogging εγώ τις εκπομπές και με μπουστάρει, παίρνω δύναμη, παίρνω αισιοδοξία. Ίσως μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε ως ψυχοπροφύλαξη
Θέλουμε αυτοπεδεύω. Είναι χρήσιμο όμως να είσαι. Δηλαδή, συμπλήρωμα ψυχής μάλλον. Να βλέπει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που να δει αυτή την εκπομπή σήμερα, που να την ακούσει ένας, όχι παραπάνω, και να βοηθηθεί ώστε να αντιληφθεί ότι είναι μια φάση αυτό που περνάω και τώρα είμαι στα πατώματα γιατί έχω εξαντληθεί, αλλά μπορώ να ξανασηκωθώ, να αναγεννηθώ από τις τάχτες μου σφήνικας. Και να, είναι και η ψυχολόγος η Αριστονίκη που το εξηγεί αυτό το πράγμα, το λέει και η Θέκλα, το λέει και ο Πέτρος, λένε και δικές τους εμπειρίες. Πόσο θάρρος μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι έφτασε το τέλος του κόσμου, γιατί πραγματικότητα είσαι στα πατώματα, όταν πιάσεις πάτο, εν βλέπεις φως το τούνελ. Είναι και ένα από τα σημάδια της κατάθλιψης αυτό και θα έρθει και ο Γρηγόρης σε λίγες εβδομάδες να μιλήσουμε για το τραύμα, το ψυχικό τραύμα και πώς επιδρά στη ψυχική μας υγεία το τραύμα. Mm-hmm. Είναι μια συναισθηματική ψυχική κατάσταση που δεν βλέπεις φως το τούνελ. Ναι, είναι. Να πω λίγο. Να πεις. Πηγές που τα ίδια τα παιδιά θεωρούν ότι είναι οι πιο έτσι δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό δεν είναι ανθεκτικά, δεν mm-hmm. είναι ενδυναμωμένα. Η πρώτη στη λίστα είναι η αξιολόγηση στο σχολείο. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι οι σχέσεις με τους συνομήλικους. Mm-hmm. Η τρίτη είναι οι συγκρούσεις με αγαπημένα τους πρόσωπα και δει ανθρώπους που έχουν πολύ στενή σχέση μαζί τους, οι καυγάδες, ας το πούμε. Η τέταρτη είναι οι συγκρούσεις των γονιών στην οικογένεια, δηλαδή να συγκρούνται γονείς στην οικογένεια. Και η πέμπτη είναι η οικονομική κρίση. Mm. Είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά. Ναι, σύμφωνα με μια πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε το 2014. Γιατί δεν έχει μέσα το διαζύγιο γονέων. Το έχει τέταρτο. Είναι συγκρούσεις γονέων, αν θέλεις, που μπορεί να καταλήξουν ή όχι. Συγκρούσεις γονέων όμως μπορεί να συμβαίνουν και χωρίς διαζύγιο. Μπορεί, φυσικά. Πρώτη είναι η αξιολόγηση στο σχολείο. Δηλαδή, αν στο σχολείο σου πούν ότι δεν είσαι καλός μαθητής, mm-hmm. πέφτεις. Φυσικά. Πέφτεις. Δηλαδή, εσύ είσαι υπέρ του γεγονότος ότι τώρα και στο δημοτικό βάζουν βαθμούς. Όχι. Δεν είμαι υπέρ το βαθμό γενικότερα. Δεν είσαι. Εκ των πραγμάτων έτσι νομίζω ότι δημιουργούν ένα πολύ σκληρά ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των παιδιών. Μαθαίνουν νομίζω τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και όχι τον υγιή συναγωνισμό, αν θέλει. Ξέρεις κάτι, οι συμμαθητές μας από το δημοτικό, όπως τους θυμάμαι εγώ, επειδή δεν μας βαθμολογούσαν στο δημοτικό, είχαμε καλή γνώμη όλοι για όλους. Ενώ όταν αρχίσαμε και πηγαίναμε στο γυμνάσιο, όταν πήγαμε στο γυμνάσιο που άρχισαν οι βαθμολογίες, τότε γίνονταν κάποιες ανακατατάξεις μέσα στο μυαλό σου και έλεγες αυτός είναι μαθητής του Α, αυτός είναι του Β, αυτός είναι του Γ, αυτός είναι του Δ, αυτός είναι του Ε. Κάποιους οι οποίοι δεν είχαν τόσο ψηλούς βαθμούς όπως τους υπόλοιπους τους απέρριπτα, κάποιους που είχαν ψηλούς βαθμούς πάλι τους απέρριπτα γιατί σου λέει είσαι αυτός που είσαι το φυτό που διαβάζει. Mm. Δηλαδή κάπου γίναμε πιο σκληροί όταν αρχίσαμε να αξιολογούμαστε. Εντάξει, μωρέ, είναι και ηλικία που και άλλοι παράγοντες που να παίζουν ρόλο, αλλά γιατί έχει επιστρέψει αξιολόγηση στο δημοτικό σχολείο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ούτε υπέρ των αξιολογήσεων στο τετράμινο είμαι. Ούτε υπέρ, α. Όχι. Γενικότερα είμαι, δεν θεωρώ ότι το να βάλεις ένα βαθμό ενός παιδιού είναι ενδεικτικό καταρχήν των ικανοτήτων του, ακόμα και για το γνωστικό αντικείμενο το συγκεκριμένο, γιατί μετράει τη συγκεκριμένη στιγμή που έγραψε το διαγώνισμα το παιδί, αν ήταν καλά διαβασμένος ή όχι. Γιατί να κρίνεις από μια ώρα ενός διαγωνισμού. Δεν μπορεί. Και όταν το λες αυτό στους εκπαιδευτικούς, σου λένε ναι, αλλά γι' αυτό δεν κάνουμε ένα διαγώνισμα. Κάνουμε 4-5. Και εγώ απαντώ 4-5 στο κάθε μάθημα, ειδικά στο γυμνάσιο, θα τα αποτρελάνετε τα παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Ναι, ρε, πολλά δε. Μαζί σου έρθει βάρβαρο. Όχι, είμαι θα το πω από τώρα, παρόλο που είναι μετά από 1,5 μήνα σχεδόν, 25 του Νιόβρη, θα μιλήσω σε μια εκδήλωση που είμαι προσκαλεσμένη στη Λεμεσό με θέμα αυτό το άγχος, το διάβασμα. Δεν είμαι ειδική σχολική και εξελικτική ψυχολόγος, έτσι σαν μια χαρά ειδική. Ένας τύπος ο οποίος λέει πράγματα με εύπεπτο τρόπο για το πόσο ταλαιπωρία έχουν ειδικά τα παιδιά στο Λύκειο και ειδικότερα στην Τρίτη Λυκείου και οι γονείς τους σε σχέση με αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες εξετάσεις έρχονται και με το πώς είσαι μια μέρα. Ναι. Ειδικά οι εισαγωγικές. Ναι. Πώς είσαι μια μέρα και πώς έχει ανθρώπους οι οποίοι διαλύονται ψυχικά. Και είναι και ιδιαίτερα αγχωτικό. Τα ξέρω παραπάνω πληροφορίες θα σας πω. Επειδή με ρωτάτε που μιλάω, κάθε φορά που θα μιλάω κάπου θα σας λέω, εντάξει, μέρα εκεί.
Και είναι και δωρεάν να έρθει κάποιος. Μήπως έχεις κάνει εισιτήριο τίποτα? Όχι, παιδί μου, δωρεάν είναι. Στην πρωινή έχω, μην το λέγαμε αυτό. Δεν ναι, σωστά. Έχω χάσει το και. Λοιπόν, να πω ακόμη ένα στοιχείο. Ένα πολύ σοβαρό στοιχείο που βάλει, που υποσκάπτει την ψυχική ανθεκτικότητα όλων των ατόμων, όλων των ηλικιών, είναι η απόρριψη. Λοιπόν, όταν βιώνεις απόρριψη από το σχολείο, από τους συνομιλικούς, τον bullying δηλαδή και όλα αυτά, από την οικογένειά σου, από τον κοινωνικό σου περίγυρο, τότε είναι σαν να κόβεις τα πόδια του άλλου. Mm-hmm. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που τα παιδιά ενδέχεται από την πολλή απόρριψη, γενικότερα, ειδικά τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτη ομάδα, να έχουν το βίωμα της αδιαφοροποίητης απόρριψης. Δηλαδή, να βιώνουν απλά ότι τους απορρίπτουν όλοι. Να μην μπορούν να ξεχωρίσουν ποιοι τους απέρριψαν. Δηλαδή, τα ρωτάς, καλά παιδί μου, ποιες σε απέρριψαν. Και δεν ξέρει να σου πει. Νιώθει ότι όλοι τους απορρίπτουν. Έχει ισοπεδωθεί. Ναι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ έτσι, δυνατό στοιχείο για να, για να ξέρουμε και να μην, να είμαστε πιο δεκτικοί άνθρωποι, να μην απορρίπτουμε τα παιδιά, να μην τα κατηγοριοποιούμε, να μην τα συγκρίνουμε και να μην θεωρούμε ότι όλοι κάνουμε για όλα και όλοι πρέπει να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Χριστονίκη μου, έχει παραμύθια ή βιβλία που μπορεί να διαβάσουν παιδιά που να είναι χρήσιμα σε αυτό? Δηλαδή, σου έρχεται τώρα στο μυαλό, αν είναι μου τα στείλει, μετά να τα βάλω στο Facebook. Ναι, στείλε μου να τα προστάρω στη σελίδα μας στο Facebook. Θα σου τα στείλω. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Αλλά δηλαδή, αν υπάρχουν αναγνώσματα για παιδιά και ανάλογα με την ηλικία, που να μπορεί ένα παιδί να διαβάσει ένα διδακτικό παραμύθι, ένα ψυχοεκπαιδευτικό παραμύθι, στο οποίο, μέσα από το οποίο να έχει διδάγματα. Πες μου λίγο ξανά τον τίτλο του βιβλίου σου, είναι «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας», το οποίο υπάρχει στα ελληνικά αρχικά, τώρα θα γίνουν μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, στο «Παίζοντας», το «ζω» με κεφαλαίο, ναι, γιατί είναι λόγο παίγνιο, «παίζω και ζω», «παίζοντας με το παιδί μέσα μας», υπάρχουν. Ασκήσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα. Για την ψυχική ανθεκτικότητα. Ειδικές ασκήσεις. Τις διάβασα όλες. Γιατί θυμάμαι, έχεις ηλικίες, έχεις φύλλα. Okay. Πέραν τούτου, όμως, δώσε μας και μια λίστα για να την αναρτήσουμε στη σελίδα. Θα σας δώσω. Γιατί εμείς, παιδιά, εδώ πέρα, ό,τι πληροφορίες έρχονται σε εμάς, θέλουμε να σας τις δίνουμε για να σας ενδυναμώνουμε με τη δύναμη της πληροφορίας. Γιατί αν ξέρω εγώ κάτι, αν έχω ακούσει κάτι και το μεταφέρω και το μάθεις και εσύ που μπορείς να είναι χρήσιμο, γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Ακριβώς. Να πούμε και ποιοι παράγοντες βοηθούν στην ψυχική ανθεκτικότητα. Η οικογένεια με γονεϊκή εμπλοκή, δηλαδή οι γονείς που να εμπλέκονται στη ζωή των παιδιών τους, το εμπλέκονται όχι ναι. με την έννοια της παρέμβασης, ποιότητα σχέσης γονιού-παιδιού και ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού που να είναι θετικά προς την ανθεκτικότητα. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας. Σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, Αριστονίκη.